Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπη στη Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5 των FM και πολύ καλά κάνετε. Παρέθαμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Της Κακομοίρας με τον φίλο μου τον Εμίλιο Καβριλίδη απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη και την κυρία Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας εύκολα, πολύ γρήγορα, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Το κάνετε αυτό αφού έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η διαγραφή θα γίνει σε ένα λεπτό, θα πάρετε την καλύτερη τιμή. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι μπαίνοντας στο www.listoparto.gr στους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό της δικής σας αρισκείας, αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο και να το κάνετε δικό σας εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε και θέλετε να στέλνετε μηνύματα, ειδικότερα στο Facebook. Θα έχουμε έναν ακόμη λόγο να στέλνετε μηνύματα, τον οποίο θα πω σε λίγο, αφού πρώτα υπενθυμίσω στους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί ή σε όσους έχουν πάρει αυτοκίνητο με κινητήρα φυσικού αερίου ότι στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, στην εταιρεία Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, υπάρχει η καλύτερη προσφορά. Υπάρχει το καλύτερο σέρβις το οποίο μπορείτε να κάνετε για δύο πολύ απλούς λόγους. Πρώτον, γιατί το σέρβις γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά, τα καλύτερα ράδια τα οποία υπάρχουν, και γιατί η τιμή είναι 70 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των εργατικών, του ΦΠΑ, ό,τι υπάρχει, και εκτός των υπολείπων έχετε και 10 ευρώ κουπόνι για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ με φυσικό αέριο. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπως προείπα, ή στο 2310-596-676. Έχουμε διαγωνισμό για την avant premiere της ταινίας Death Wish με πρωταγωνιστή τον Bruce Willis. Oh. Αγαπημένος και αγαπημένος μου. Ζει ακόμα? Ναι, κάτι είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι έχει θέμα υγείας. Εντάξει, και μεγάλος άνθρωπος. Πόσο μεγάλο? Πάνω από 60. Εντάξει, μεγάλο δεν είναι. Μικρό. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Όχι, δεν είναι. Όριμο είναι. Ναι, είναι για να κάνει παιδί. Εδώ έκανε
Ο φίλος σου, το είδαλμά σου στα 80 φεύγα. Ποιο είναι το είδαλμά μου? Ποιο είναι το είδαλμά σου? Ξέρω, εσύ δεν μου πεις. Εσύ ξέρεις. Ο Κώστας Βουτσάς. Βουτσάς είναι το είδαλμά μου. Ναι. Έκανε παιδί. Σαν το αντρικό σου είδαλμα εννοώ. Α. Λες μπράβο, το έκανε στα 85, έκανε παιδί. Μπράβο. Μπράβο. Δεν θα το πούμε μπράβο. Μπράβο του. Φυσικά. Λοιπόν, ναι. Η ταινία, η avant premiere θα γίνει στους κινηματογράφους Οντεών. Τα πρώην στέρ εδώ στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Πού είναι αυτό? Σε ποιο χιλιόμετρο, πού να πάω, αυτό λέω, μπορεί να κάποιος να μην ξέρει. Ανατολικά, στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, πόσο πιο σαφή? Στο κόσμο δηλαδή. Ποιο κόσμο? Δηλαδή. Άλλο είναι. Άλλο Εμπορικό Κέντρο, κόσμος. Για να μην μπερδευτώ, γιατί εγώ είμαι και βλάξα, πούμε. Ωραία. Πού ήταν το bowling στο Carrefour που λέγαμε? Α, εκεί, εκεί που δάγκωνε. Ναι, ναι. Εκεί που δάγκωνε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα κατάλαβα. Τώρα πήρα χαμπάρι. Εκεί στο νοσοκομείο το. Απέναντι, ναι, σωστό, ναι, ωραίο. Ποιο νοσοκομείο? Δεν θυμάμαι ποιο είναι, και είχε πάει ο παππούς μου. Πήγαμε και είδαμε τον Άγγελ το Σπύριδον όταν έκανε. Πώς το λέγανε το νοσοκομείο? Όχι, εσύ είδαμε. Δεν θυμάμαι, νοσοκομείο ήταν. Μας βάλανε με την πύλη παράνομα. Άντε, άντε. Επειδή μπήκαμε, μας βάλανε την πύλη παράνομα. Λοιπόν, του πήραν την οικογένεια, τώρα θα του πάρει τη ζωή. Ο Μπρους Γουίλης εκπληρώνει του Σπυρίδωνα κάθε ευχή θανάτου σε μια οργισμένη περιπέτεια. Επέδευση. Από τον σκηνοθέτη των Κόστελ και Cabin Fever, τον Ιλάι Ροθ. Λοιπόν, ο Μπρους Γουίλης, ο οποίος στις ταινίες περιπέτειας, ναι, νομίζω ότι ειδικά από το Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει, το οποίο το έχουμε δει όλοι, όλες τις ταινίες πάρα πολλές φορές, ναι, είναι πασίγνωστος και. Νομίζω ότι αξίζει, ναι, 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 καλός, καλός. Περισσότερα, ναι. Για τις 10 διπλές προκλήσεις στέλνετε α3 κενό, ναι, τη λέξη πρεμιέρα, έτσι, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54344. Έτσι, έτσι, σωστό, ναι, μπράβο, είναι ωραίο. Ο Λεωνίδας Βόκολος, Μπρους Γουίλης, ναι. Έχω ένα έντονο προβληματισμό, τον οποίο θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο. Μπράβο, μοιράστε τον προβληματισμό με τον κόσμο, γιατί με εμένα δεν μπορείς να μοιραστείς προβληματισμό. Όχι, με σένα μοιράζουν προβλήματα. Ναι, μπράβο, σωστό, ναι. Λοιπόν, και θέλω να μιλάμε καθαρά. Με τον κόσμο έχεις προβληματισμό, συνονοείς? Όχι, δεν, ναι, έχω με τον κόσμο προβληματισμό. Τι έχεις? Στον κόσμο υπάρχουν προβλήματα. Η, ναι, ζωή είναι γεμάτη. Μη. Θα μοιραστείς εσύ με τον κόσμο από τα, ναι, προβληματισμό. Θέλω να μοιραστώ ένα προβληματισμό και από εκεί, ναι, πέρα ο καθένας, ναι, ό,τι ομάδα και αν είναι. Θα στοχαστούμε τώρα δηλαδή εμείς. Πες το ότι είναι. Άντε, ρίχτω, okay. Ρίχτω. Λοιπόν, γίνεται μια τεράστια συζήτηση. Πού? Για όλο αυτό το οποίο έγινε την Κυριακή στην Τούμπα. Ναι, μπαούλα μας τα κάνατε. Φτάνει. Φτάνει. Τετάρτη πήγε, φτάνει. Να γιάσει το στόμα σου. Μπαούλα μας τα κάνατε. Να γιάσει το στόμα σου. Ο Καζαντζίδης γύρισε πίσω. Λοιπόν, Μαντουβάλα, Μπουβάλα, ναι, ναι. Να είμαστε δίκαιοι, ναι, είτε αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, είτε αγαπάτε τον Ολυμπιακό, τον Ηρακλή, τον Άρη, την ΑΕΚ, τον Μην τους βάζεις όλους τα κόκκινα στο ίδιο μέρος. Τους βάζω όλους. Μπράβο, Γρακόν. Ναι. Γιατί όλοι αγαπάνε τις ομάδες τους, ναι, και όλοι έχουν τους λόγους τους. Άλλοι να είναι υπέρ της μίας πλευράς ή υπέρ της άλλης, να λένε οτιδήποτε. Οι παρατάξεις έτσι είναι, ρε κόκκινε. Εσείς που είστε σε παρατάξεις, έτσι, λοιπόν, είστε κατασκευασμένοι. Άστε και εμάς που είμαστε ελεύθερα πνεύματα να το δούμε αλλιώς. Κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε όπως είναι τώρα που τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Ναι, Γρηγόρη, δέστα. Ναι. Λοιπόν, πρώτη απορία. Α, απορία. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Ναι. Να συζητάμε για αυτές τις περιβόητες ανοησίες στα γήπεδα όταν θα θρυνήσουμε κάποιο θύμα, επαγγελματία, ποδοσφαιριστή ή. Συμμετέχουν στην ομάδα είτε προπονητή. Έχει δει πολλού ποδοσφαιριστέ να σκοτώνονται στο γήπεδο. Ένα σκοτώθηκε μόνο και εκείνο τράκαρε με τον αντίπολο τερματοφύλακα. Πριν από 60 χρόνια. Δεν έχω δει εγώ νεκρό ποδοσφαιριστή. Από ρήψη αντικειμένου ή από οτιδήποτε αυτό κτλ. Πάμε πάλι. Λέω, ναι, ότι πού θα πρέπει να φτάσει όλη η κατάσταση. Ναι. Να γίνει, να θερμίσουμε κάποιο θύμα. Ναι. Να υπάρχει κάτι σοβαρό. Στατιστικώ μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, ναι, τότε θα πρέπει να λέμε ότι. Τίποτα δεν έγινε. Τι έγινε. Εντάξει, τι θέλει. Λοιπόν, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι η ουτοπία. Oh. Από ένα σημείο και έπειτα. Λοιπόν. Πάει εκπομπούλα. Το δεύτερο. Ναι. Είναι από την άλλη μεριά. Ναι, ναι. Κάθομαι και λέω κάτσε ρε, εσύ. Μέχρι πότε. Ναι. Θα πρέπει να ψάχνω να βρω. Ναι, ναι. Αν αυτό το οποίο έπεσε στο γήπεδο. Ναι, ναι. Ήταν βαρύ. Ναι. Ήταν επικίνδυνο. Προκάλεσε ζημία, ναι, ή αν αυτός ο οποίος έπεσε κάτω, ναι, κάνει θέατρο ή κάνει αλήθεια. Μάλιστα. Εσύ τώρα υπό ποια συνθήκα, δηλαδή εσύ στεναχωριέσαι για αυτό που γίνεται? Σαν κόκκινος, ας πούμε. Αν στεναχωριέμαι. Είσαι ζημιωμένος αυτό? Πολύ. Πολύ, εγώ λέω κάνεις λάθος. Πολύ ζημιωμένος. Θα γιατί, σου πω γιατί δεν είσαι ζημιωμένος. Εγώ περίμενα να δω ένα παιχνίδι την Κυριακή. Ναι. Παιχνίδι δεν είδα. Όπως χιλιάδες άλλοι οι οποίοι. Ή εκατομμύρια άλλοι. Δώσε το λόγο όταν τελειώσει. Ναι, δεν μ' ακριβώ. Αντίθετη άποψη. Συνήθως δεν μ' ακριβώρω. Ναι, όχι, καμιά φορά ναι. Και, ναι. Και φτάνουμε σε ένα σημείο. Ναι. Και αντί να συζητάμε λογικά. Ναι, ναι. Υπάρχουν ακρότητες. Ένθεν και ένθεν. Ένθεν και ένθεν. Λοιπόν. Μάλιστα.
Κατανοητές, ναι, γιατί υπάρχουν συμφέροντα. Δεν μακρηγορεί αυτός. Κατανοητές, ναι, γιατί, ναι, υπάρχουν, ναι, συμφέροντα. Και όταν υπάρχουν συμφέροντα, ναι, η υπερασπιστική γραμμή, ναι, της κάθε ομάδας είναι λογικό να είναι τέτοια που θα, μπράβο, χρησιμοποιήσει και ακραία παραδείγματα. Πάρα πολύ καλά. Αλλά υπάρχουν και όρια για τους ουδέτερους, ναι, ναι, οι οποίοι κοντεύουν να τραλαθούν. Δεν υπάρχουν ουδέτεροι, εγώ, κύριε. Δεν υπάρχουν. Okay. Γιατί δεν υπάρχουν ουδέτεροι? Γιατί ο Ηρακλειδέας θέλει και ο Αρκιανός. Εσύ δεν είσαι ουδέτερος. Εγώ είμαι περίπτωση. Έχω κάνει θεραπεία. Λες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και σου λέει εσύ δεν είσαι ουδέτερος. Ναι, εγώ είμαι εγώ. Okay. Είμαι περίπτωση. Αφού είσαι εσύ ουδέτερος, ναι, άρα υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Άρα υπάρχουν κι άλλοι. Δεν υπάρχουν. Τελείωσε. Θες απάντηση? Πάντα υπάρχουν, ναι. Είναι λάθος το σκεπτικό μου, Μιχαλό. Ναι, είναι λάθος. Ακούω. Λοιπόν. Εάν δεν πετούσε αυτός ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ την κορδέλα, να πούμε. Ναι. Να βρει στο σαγόνι το σωσία του Τζατζαρά. Λοιπόν. Και αν δεν ξαπλωνόταν αυτός κάτω και αν δεν έβγαινε ο Θεοδωρίδης εκεί στα τελευταία του, να πούμε. Με τον Καράμπαπα, να πούμε, και τους άλλους. Ναι. Και δεν διακόπτωταν, αν δεν ξεκινούσε ο αγώνας κτλ. Ναι, ναι, ναι. Θα είχε αυτή την ακροαματικότητα? Όχι. Θα έχει αυτή την αναγνωσιμότητα? Όχι. Θα έχει αυτά τα site. Την αναγνωσιμότητα. Μη. Θα είχα μεγαλύτερη. Μη. Αναγνωσιμότητα. Άκου εδώ τώρα εμένα. Θες υπεύθυνη απάντηση? Εγώ λέω. Το ραδιόφωνο κερδίζει από το κακό. Ναι, ρε, η εφημερίδα από το καλό. Ναι, ρε, από την επιτυχία. Ναι, ρε, κόκκινο. Επειδή πες. Ναι. Σου απαντά. Ναι. Καλά. Λέω εγώ, σαν κόκκινο και σαν Ραπτόπουλο και σαν παραγωγή και σαν ραδιόφωνα. Μάθε λοιπόν ότι τα πεθαμένα ραδιόφωνα που είναι αντίπαλοι σου πήραν απάνω του. Όπως και εσύ έφτασε στην πρωτιά. Που αυτό τάισε τα ραδιόφωνα και τον κόσμο πάρα πολύ suspense. Που σημαίνει ότι αν παίζαμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και γινόταν τρεις φάσεις, θα το είχαμε ξεχάσει την τρίτη. Σωστά. Το βάση είπα. Άρα λοιπόν, επειδή περίμενε ρε Γρηγόρη, κάτσε ρε Γρηγοράκι. Αν έλεγε 4-0, το ίδιο θα ήταν. Δεν νομίζω. Το ίδιο θα ήταν. Λοιπόν, και συνεχίζω. Λέω λοιπόν ότι επειδή το προϊόν είναι μάπα. Πολύ. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα έτσι ώστε να τονώνουν το ανύπαρκτο προϊόν. Το μάμπα προϊόν. Οπότε εσύ τι γρινιάζεις, τι φωνάζεις τώρα? Έχεις εδώ πέρα όλη την Ελλάδα, τώρα βγήκε ο υπουργός, ο Βασιλιάδης, αυτό, οι χαρτογιακάδες θα πιάσουν δουλειά, δικαστήρια, ιστορίες, κόλπα. Με ποιους είστε εσείς, με ποιους είστε? Επισκέψεις οπαδών, μανούρες, συλλαμβάνουν τον άλλον, αθώος οπαδός. Έχει ωραία πράγματα, ρε Γρηγόρη. Δηλαδή τι να δω τώρα, τον Οφόε και τον Τζάλμα, να πούμε, τι να δω? Εγώ είδα παιχταράδες και άμα θέλω να δω παιχταράδες γυρίζω στην Αγγλία, γυρίζω στην Ισπανία και βλέπω παιχταράδες, να πούμε. Το κατάλαβες, ρε Γρηγόρη? Άντε τελείωνε, ρε Γρηγόρη, τώρα άστο το θέμα τώρα. Τι χριστομάθεια, ρε Γρηγόρη? Έκανα χριστομάθεια. Βέβαια, τώρα άσε τώρα τι έγινε και οι λυπημένοι και τα λοιπά. Ο Μπούζος από 500 στο ράδιο πήγε 1000, εσύ από 1000 πήγες 1050, ο άλλος πήγε από 400-800, ο άλλος από 50 πήγε 100. Άσε ρε Γρηγόρη. Καλό ήταν, ρε Γρηγόρη. Το θέμα είναι να το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, γιατί εσύ ζεις με τους ΠΑΟΞίδες και όχι με τους Ηρακλειδείς. Και του λοιπού και του λοιπού και του λοιπού και του λοιπού. Ξεκίνησες με τον ΠΑΟΚ και αυτό το θέμα, να πούμε. Ενώ η ομάδα σου κάνει έρανο, να πούμε, και δεν είπες μια κουβέντα, Γρηγόρη. Αχ, ρε Γρηγόρη, θα σε τσαλακώσω, ρε Γρηγόρη. Συνέχισε, Γρηγόρη. Φρένο ο Γρηγόρης. Αυτό είναι ένα πράγμα. Δευτέρα ο Γρηγόρης. Αυτό που είπα είναι άλλο πράγμα. Φρένο ο Γρηγόρης. Χειρόφρενο ο Γρηγόρης. Πάντα γκάζει, Γρηγόρη. Εκου, okay. Το προϊόν είναι μάπα, Γρηγόρη. Όλη αυτή η ιστορία που έγινε το ανεβάζει σε θεματικότητα. Ρε Γρηγόρη, δεν έχουμε να πουλήσουμε κανένα μπεχταρά, ρε Γρηγόρη. Δεν έχουμε να πουλήσουμε κανένα εξτρεμάρα, ρε Γρηγόρη. Δεν έχουμε καμιά σεντερφοράρα να πουλήσουμε, ρε Γρηγόρη. Πούλησε ο καημένος ο Φουκάρας που πέταξε. Το βγάλανε ότι είναι γκάγκστερ του Κιμ Φίλμπι, να πούμε, βοηθός. Πέταξε μια κορδέλα ο Φουκάρας, πέταξε ένα μπουκάλι εκεί πέρα, το βγάλανε ότι είναι παράφρονας. Ο άλλος ο Βασιλιάδης με το Μούσι, όταν πήγαινε στα πάρτι της ΚΝΕΟ, πώς το λένε, ο Βασιλιάδης εκεί πέρα, με τις κοκακόλες που βρίζανε, αλλά πήραν κοκακόλες στα πάρτι της ΚΝΕΟ, ο Βασιλιάδης. Ναι, ήταν κύριος με αυτά τα μούτρα, να πούμε, και αυτά τα μουσια ο Βασιλιάδης. Ο Φουκαράς, ο οπαδός του ΠΑΟΚ, ο καημένος, το βγάλανε Κιμ Φίλμπι, τον έβγαλαν βοηθό, οδηγό του Δον Κορλεόνε και τα λοιπά. Κακούργημα και τα. Τι έκανε, ρε μαλάκες, τι έκανε? Πέταξε, να πούμε, ένα, πώς το λένε, μια κορδέλα, όπως πετάνε και τα γυναικόπια. Και η κόρη μου πάει αύριο, θα πάρει τη φαρέλα του Πασχαλάκη, γιατί έγινε ΠΑΟΚ, να πούμε, έχει γενέθλια. Τι δώρο θες να σε κάνω, τη λέω? Να με πάρει ο Νουνός, λέει, μια φανέλα του Πασχαλάκη. Και έσκεσε Πασχαλάκη, είναι πολύ ωραίο παιδί, λέει ο Πασχαλάκης. Να τη ευγενία, μεγάλος, ωραίο παιδί ο Πασχαλάκης. Κατάλαβες, θέλω να σε πω, ρε Γρηγόρη. Πάρε, ρε Γρηγόρη, την Τρίτη, ρε Γρηγόρη. Βάλε Τετάρτη, ρε Γρηγόρη. Θα βάλω Πέμπτη. Βάλε Πέμπτη, Γρηγόρη. Λέγε. Τι, πού, τι, τι. Σήμερα Τετάρτη. Τι, ναι, σήμερα Τετάρτη. Σήμερα Τετάρτη. Ναι. Στο Focus. Ποιος είναι ο Focus? Το Focus Hall. Τι είναι το Focus? Είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι στην περιοχή αεροδρομίου. Σε δίνει κανένα φράγκο, ρε Γρηγόρη? Γίνεται ο ετήσιος χορός. Ναι.
των τμήματων του Ηρακλή. Ναι. Σε δίνει κανένα φράγκο φόκου, ρε Γρηγόρη, για να το πει. Λοιπόν, τζάμπα τα λες, ρε Γρηγόρη. Η τιμή πρόσκληση είναι 20 ευρώ για όλους τους οπαδούς του Ηρακλή. Ναι. Λοιπόν, είναι για να ενισχυθούν όλα τα τμήματα. Άμα μαζέψετε 800 ευρώ, ρε Γρηγόρη, φώναξε και εμένα, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, εσύ θα δώσει 20 άρικο, Γρηγόρη, τώρα που τελειώνει ο μήνας. Γιατί πληρωνόμαστε την άλλη εβδομάδα, Γρηγόρη. Έχεις 20 άρικο στην τσέπη, Γρηγόρη. Το παπούτσι το βλέπω βρώμικο, Γρηγόρη. Η κάλτσα από προχθές είναι, Γρηγόρη. Λέγε, ρε Γρηγόρη. Ναι, ναι. Έχουν φιλική συμμετοχή ναι. για το χορό όλων των τμήματων του Ηρακλή. Ναι. Ο Κωνσταντίνος και ο Μαθαίος Ταχουρίδης. Τι είναι αυτή εδώ. Ο Σταύρος Φωτιάδης. Τι είναι αυτός. Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Τι είναι αυτή, ρε. Ο Κώστας Καραγγέλης. Καραγγέλης. Η Ντίνα Παϊωάννου. Παϊωάννου. Και ο Ηλίας Λεοντής. Άμα του δει στην πολυκατοικία, ο Θηρονός δεν του ξέρει αυτού κανέναν. Ο Λεοντής. Λέγε, ρε, κόκκινε. Λοιπόν, λέγε, ρε, Γρηγόρη. Διάθεση προσκλήσεων ναι. από το Ηρακλή τώρα, από τα γραφεία του Ηρακλή ναι. στη Μίκρα. Τα λεφτά που θα πάνε, Γρηγόρη. Και από τα γραφεία του γυμναστικού. Θα πάνε σε όλα τα θύματα. Είναι το ετήσιο κορό του Ηρακλή. Σε ποιο θα τα δώσουν τα λεφτά, Γρηγόρη. Στον Εραστέχνη Ηρακλείο. Ποιο είναι, είναι πρόεδρο του Εραστέχνη Ηρακλείο, ο Ταμία ποιο είναι. Σε ποιο θα ο τα δώσει. Φώτης ο Θεό. Στο Θεό θα πάνε Γρηγόρη ναι, τα λεφτά. Ναι. Εντάξει Γρηγόρη. Εντάξει Γρηγόρη μου. Και έχει αποδείξει ότι μέχρι τώρα το πάει πολύ καλά το έργο. Βέβαια. Γιατί σε χαλάει, ρε φίλε. Δεν είπα εγώ τίποτα. Απλά αυτοί που είπε οι τραγουδιστέ δεν του ξέρω εγώ αυτό, κατάλαβε. Δεν του ξέρει. Μόνο το Χρυσοκοίδη ξέρω. Ούτε το Σταύρο το Φωτιάδη ξέρει. Το Σταύρο το Φωτιάδη. Δεν τον γνωρίζει. Το Φωτιάδη. Δηλαδή στην πολυκατοικία του Φωτιάδη τον ξέρουν όλοι, λες. Άμα το δουν, γεια σου, ρε Σταύρο Φωτιάδη. Τόσα χρόνια. Πού να το ξέρω, ρε το Φωτιάδη, ρε, ρε Κόκκινε. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εκεί πέρα τον ξέρει. Τι είναι ο Φωτιάδη, πού τραγούδισε, δηλαδή. Τι έκανε, Νόμπελ τραγουδιού έβγαλε. Τι χρόνια έκανε. Ολόκληρα. Πού τραγουδάει. Με τη φουρνιά, τον Καρά. Ο Καρά. Του Βασίλη του Καρά. Ναι. Του Πασχάλη του Ταρζή. Ναι, αυτοί είναι φίρμες, ρε Γρηγόρη. Δηλαδή στον δρόμο του σταματάνε. Του Ζαφύρι του Μελά. Και αυτό φίρμα ήταν. Ήταν τότε και ο ναι. Σταύρος ο Φωτιάδης. Τώρα μας σταμα... Δεν προχώρησε τόσο πολύ. Αυτό λέμε, ρε Γρηγόρη. Αν περ... Αλλά. Ρε Γρηγόρη. Αλλά... Ναι, αλλά. Δεν σημαίνει ότι δεν έκανε μια πολύ καλή καριέρα. Καριέρα, ξέρει τι σημαίνει, ρε Γρηγόρη. Σταματά στη Τσιμισκή και σου λένε, κύριε Φωτιάδη, σας παρακαλώ, μπορεί να βγούμε μια φωτογραφία. Πού είναι το καινούριο δίπλα. Το σταματάνε. Το σταματάνε. Εγώ λέω, άμα περπατήσει ο Φωτιάδης στη Τσιμισκή, ούτε οι περιπτεράδες θα το σταματήσουν. Θα τραγουδήσει ο Σταύρος Φωτιάδης. Έλα ρε Γρηγόρη, πάνε παρακάτω τώρα. Ούτε, ούτε ο περιπτεράδες, άντε τραβά. Τόσο εμπάθεια. Είναι εμπάθεια. Με τον καλλιτέχνη, δεν είναι δυνατό τέτοια εμπάθεια. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι έχουμε την αβάν πρεμιέρα της ταινίας Death Wish με τον Bruce Willis. 10 διπλές προσκλήσεις με ένα πολύ απλό τρόπο. Γράφετε α3, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54-344 για να κερδίσετε τις 10 διπλές προσκλήσεις. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω για όλους εσάς που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε. Εάν επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και είδουμε μερικοί λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολίου με ρήτρες πρόορης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Volterra, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο volterra.gr ή καλέσετε 213-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Λοιπόν, 12 δευτερόλεπτα. Με έστειλε μήνυμα ο γιατρός ο Ξανθιώτης και μου λέει ποιος, Ηρακλής, ποια από τα τρία φημί το κάνει. Γιατί θέλει να αγοράσει και αυτός να πούμε να πάει να ακούσει το Σταύρο Φωτιάδη. Να πάει στη. Ποια, τρία φημί είναι, λέει. Να πάει. Ποιο αφημί το κάνει, αυτό λέει. Δηλαδή. Να πάει. Να πάει. Είπα, τους ποιο τρόπους, τρία, από τα τρία φημί, λέει. Είπα τους τρόπους που μπορεί να προμηθευτεί. Λοιπόν, ποιο από τα τρία φημί, λέει ο άνθρωπος. Ένα είναι το φημί. Ένα είναι, τρία λέει αυτό. Αυτό λέει. Το οποίο δεν μπορούσε να ενεργώ και με τη νέα διάταξη ήταν. Με το αυτό. Το παλιό, ναι. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer, να ενημερωθείτε για κλειδαριές ασφαλείας, να βγάλετε ό,τι χρειάζεται, καθώς είναι ίσως το κορυφαίο κλειδαράδικο που υπάρχει στην Ελλάδα. Ίσως. Στην Ελλάδα. Ίσως. Ναι, λέω ίσως. Ίσως. Πάντα... Τον μπάσκε λες ίσως. Ναι. Είναι το καλύτερο. Ναι, όχι. Ότι έχει το καλύτερο κλειδαρά. Ποια Αθήνα. Λέω ότι έχει το καλύτερο κλειδαρά τον έχει. Τελείως.
Μπορεί κάποιο να πει ότι για μένα εκείνο είναι το πιο. Βρέα τον άλλον που λέει για σένα. Μπορεί να τον πληρώνει ο άλλο άλλο. Εμά ο δικό μα είναι αυτό. Ίσως το καλύτερο. Ίσως, όχι κλειδαρά. Ναι. Στην Ελλάδα. Ίσως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Φταίει αυτό που σε τηγανίζει τα ψάρια. Είναι ο καλύτερο. Και σε κερνάει ρε κάθαρμα. Που λέει το ίσω. Με το ίσω μόνο ούτε πατάτε στην καλύτερη θέση. Θέλω να είμαι δίκαιο. Θέλω να είσαι. Θέλω να είμαι δίκαιο. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο. Το σίγουρο είναι ότι έρχεται άμεσα γρήγορα, πάρα πολύ οικονομικά και δεν υπάρχει περίπτωση να μην σα ανοίξει. Αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα χρηματοκιβώτη, ακόμα και ένα φαλακρό ζώδωνο σαν το διπλανό μου να έχετε μέσα, θα βρει τρόπο να σα ανοίξει και να δώσετε λύση στο πρόβλημά σα με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Τέλειος. Λοιπόν, φίλε μου Κωνσταντίνε, ΑΜΗ3 κενό. Oh. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Όχι εδώ που το έστειλες. ΑΜΗ3. Ωχ, πιάσαμε διαγώνιο. Ναι. Άντε ρε, τελείωνε ρε. Τελείωνε ρε. Άντε ρε, τελείωνε. Πολλά μηνύματα στο Facebook, κανένα στην ΕΣΕΜΙΕΡΑ. Τι θα πει αυτό. Εφεύρετε τζαμπατζίδες. Ραπ, τι βλέπεις, θα δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ. Μπορεί με μείον 3 να πάρει το πρωτάθλημα. Καλή ερώτηση. Μπορεί με μείον 3 να το πάρει. Μπορεί. Κόκκινα στα αποδυτήρια μέσα, κάτι ακούστηκε ότι θα έμπαινε ο Κόντι στο φύλλο αγώνα που είχε ο Αρετόπουλος. Ισχύει. Θέλουμε να παίξουμε την ΑΕΚ εκεί και θα πρέπει να είναι στόχο μα ο ΠΑΟΚΣΗΤ μα. Το δικαστήριο είναι υπέρ μα. Ποιο δικαστήριο είναι υπέρ σου, λέει ο φίλο. Το δικαστήριο είναι υπέρ των ΠΑΟΚΣΗΤΟΥ. Έτσι λέει αυτό. Έτσι πιστεύει. Ναι. Όταν θα πει ο άλλο, ο Κούγια που θα κατέβει με τον Ολυμπιακό. Δούμε, ρε. Κάτσε ρε κόκκινε. Θα παρουσιάσει τα επεισόδια έξω από το γήπεδο. Ένα. Και δεύτερον, θα σου πω τι θα κάνει άλλο. Θα πει ότι ο γιατρό του αγώνα είναι υπάλληλο τη εταιρεία. Δύο δύσκολα. Έκανε φάουλ ο Ολυμπιακός, έκανε φάουλ και ο ΠΑΟΚ. Έκανε τέσσερα φάουλ ο Ολυμπιακός. Άκουμε ένα. Έκανε τέσσερα φάουλ ο Ολυμπιακός, έκανε και δύο ο ΠΑΟΚ. Θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ ή όχι. Πού να ξέρω εγώ τι είμαι, ρε. Άμα πάρω. Γνώμη, ρε φίλε. Γνώμη. Γνώμη, θέλει. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί. Απλά δεν μπορώ να περίμενε, ρε, θα σου απαντήσω. Ολόκληρη ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί αν πάει στο δικαστήριο. Εάν ασχοληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα τιμωρηθεί. Είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέμα ποιον θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα σου πω γιατί. Μου σφυρίξανε Αθηναίοι. Ποιο πήρε ο Ολυμπιακός στον περίμενε, δικηγόρο. Περίμενε, τον Κούγια. Έχασε. Περίμενε. Έχασε. Ο Βασιλιάδης έφαγε μπούλινγκ γιατί κατά πλειοψηφία. Όχι στον Πειραιά βγαίνει. Βγαίνει στον Πειραιά. Λογικό είναι. Μετά το παιχνίδι του Γιάννη Ναπάοκ, του την πέσανε να πούμε όπως την πέφτει η θύρα 4 εδώ, την πέφτει η θύρα 7 εκεί κάτω. Και του λένε άκου χοντρομούσι, έτσι τον είπαν. Χοντρομούσι, άμα θέλει να σε ψηφίσουμε, ας τα τσατσιλίκια με τον Τζίπρα και τον Μπάοκ. Και άλλαξε το παραμύθι. Και άλλαξε το παραμύθι. Και έτσι άλλαξε το παραμύθι. Ο Βασιλιάδης το παραμύθι παρεκκλίνει τη φιλοσοφία του κυβερνώντος κόμματος. Κόμματος και πάει από την άλλη μεριά. Αυτό εδώ πρέπει να προβληματίζει τους Παοξίδες. Καθόλου έτσι. Συνέχισε. Ραπ και Γρηγόρη, μια ερώτηση. Γιατί θεωρούν οι Παοξίδες ότι η ομάδα τους δεν ατιμωρηθεί. Ναι. Ουσιαστικά ο Πάο κατηγορείται για δύο πειθαρχικά. Το ρόλο του Γκαρσία και τα επεισόδια έξω από την Τούμπαξ με την αστυνομία. Και εκτός αυτού έκρεμε και η απόφαση για τα επεισόδια στα Γιάννα. Άρα ο Πάο μπορεί να τιμωρηθεί και με μείον 6 βαθμούς. Θεωρώ λοιπόν ότι η επιστολή της ΑΕΚ είναι πολύ σωστή. Είναι να βγει το πρωτάθλημα μέχρι να βγουν οι οριστικές αποφάσεις και κάθε ομάδα να καθορίζει τους στόχους. Ειδικά πριν το Πάο ΚΑΕΚ πρέπει να η απόφαση να βγει. Τι λέτε. Σωστό. Αυτό λέει η ΑΕΚ σύμφωνα με τα συμφέροντά της. Σωστό. Και καλά κάνει όχι, και το λέει. Σωστό. Και καλά, εγώ λέω δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να διακοπεί το πρωτάθλημα. Εγώ που είμαι ουδέτερος, λέω λοιπόν να πάρουν τα πόδια τους οι δικαστές και οι δικαστήνες και να βγάλουν γρήγορα την απόφαση να μην διακοπεί το πρωτάθλημα, αλλά στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ να πάμε με κανονική απόφαση. Αυτό λέω. Να πάρουν τα ποδάρια τους οι δικαστές. Πάμε παρακάτω. Γιατί αργούν πολύ. Παρακάτω. Λέγε. Αδερφέ Γρηγόριε. Αδερφέ. Είμαστε στη σκήτη Αγίας Άνης και σε ακούμε παρέα με τον πατέρα Χρυσόστομο. Πίνουμε κόκκινο κρασάκι και ετοιμαζόμαστε για κατάκληση. Μπράβο. Σκοτωθήκατε στη δουλειά εκεί πέρα, στην Αγία Άννα. Σκοτωθήκατε στη δουλειά με τον πάτερ. Το πίνετε κρασάκι. Είναι το πιο σωστό αθλητικό ραδιόφωνο τη πόλη. Καρτήρα όσου εργάζονται εκεί, λέει, σα ακούω συνέχεια. Ναι. Άμα σε έβριζε, δεν το διάβαζε το μήνυμα. Ναι. Συγγνώμη, ρε κόκκινε, αλλάξε στυλ. Νομίζω ο ραπ ότι γοητεύει με τις μπουρδες που λέει και το παίζει ξερόλαση, ειδικά τα σημερινά. Ρε Γρηγόρη, και γκάζω ρε Γρηγόρη, είναι ατυχία στα τα πες του να ξέρει. Ναι. Ποιος κρύος το λέει αυτό, το όνομά του και τον πίνει. Γιατί τον λες κρύο, αυτό που λέει καλό δεν λες τίποτα. Αυτό που λέει κακό, επειδή την είπε και σε μένα και σε. Αυτός εδώ με ασπρομάλης είναι. Αυτός το γράφει, ασπρομάλης αυτός. Η αδερφή Τσαχουρίδη σπούδασαν μουσική στην Αγγλία με υποτροφία και έζησαν.
Εσύ κύριε Ρατόπουλε, τελείωσε το πολύ πολύ το λύκειο τούμπα και μάλλον με μέσο από τότε. Ποιοι είναι οι αδερφοί Τσαχουρίδη? Είσαι λίγο να ηρωνεύεσαι καλλιτέχνη τέτοιου κύρου. Ποιο είναι ο καλλιτέχνη τέτοιου κύρου? Οι αδερφοί Τσαχουρίδη που θα τα γουρίσουν το βράδυ, ναι, στο Focus, ναι, στο χορό. Δεν του ξέρουν, ξέρουν τη μάνα του. Όχι. Ναι, δεν πάνε να σπουδάσουν. Έχει δικαίωμα ο κάθε. Δεν πουλάει η μάπα του. Δεν πουλάει η μάπα του. Έχει δικαίωμα να μην του ξέρει. Όχι. Το μεροκάματο που παίρνουν δεν πάνε να σπουδάσουν, δεν είναι μεγάλο. Γιατί ο καράς που γαυγίζει και δεν τραγουδάει έχει μεγαλύτερο κύρος. Αυτό το απαντάω του Τσαχουρίδη, να πούμε. Κι άλλος. Ο άλλος Ραπτόπουλος λέει ότι δεν ξέρει κανένα στα αδέρφια Τσαχουρίδη που έχουν 20 χρόνια σπουδές με διδακτορικά πάνω στην Πρέπει να πάνε να σπουδάσουν και στο Χάρβαρντ. Στην Αμερική η Ράκμαν συνεργασία με πολύ μεγάλα ονόματα. Η καλύτερη μουσική επιστήμονα και δεξιοτέχνε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα εύκολα. Κι άλλος. Ναι, του ξέρουν όλοι, του Τσαχουρίδη. Τι να σου πω, ρε κόλλη. Δηλαδή ο Τσαχουρίδης τώρα στην Τούμπα, άμα πεις Τσαχουρίδη, ξέρεις θα σου πούνε. Ένας που πουλούσε σόπες, το λέγανε Τσαχουρίδη. Ραπτόπουλε, ναι, καλή εκπομπή, ναι, από την κατακίτρινη Δράμα. Τι είναι και άλλη Δράμα? Κατακίτρινη, έτσι λέει ο φίλος. Τη Χρυσή έβγαλε. Ο Βαγγέλης. Ναι. Α, τη Χρυσή έβγαλε, τι. Ήκτερο έχει Δράμα. Και ξέρεις τον, ναι, Καρυπίδη, θα, ναι, πάρει άδειο Άρης. Κρίμα τα πάω και μια φορά γίνουμε στο γήπεδο και δεν έγινε ο αγώνας. Ναι. Και γελάει. Ναι. Εσύ που ξέρεις τον Καρυπίδη, θα πάρει άδειο Άρης. Γιατί δεν ρωτάς τους ρεπόρτερ του Άρη? Ο φίλος ρωτάει εσένα. Ναι, θα πάρει. Επειδή σε ενημερώνει. Ναι, θα πάρει, θα πάρει. Θα πάρει. Σε χαλάει, μα πάρει ή σε. Εμένα. Ναι. Θα χαρώ να πάρει. Θα χαρείς, ε. Βεβαίως. Πολύ θα χαρείς. Πολύ. Πάρα πολύ. Από τη Δευτέρα ακούω Μετρόπολης και συγκεκριμένα την ώρα που είναι ο Μπούζος και κατάλαβα γιατί. Το ζου είναι πρώτο, ναι, και εσείς ακόμα το καταλάβετε. Ο Μπούζος βγήκε, ναι, στο Χατζηνικολάου. Και ήταν σαν κλαμμένος, λέει. Μαζέψτε τον. Γιατί ρε φίλε, και δεν το στέλνεις τον ίδιο και τα λες εμάς. Ναι. Και τι θες να μας πεις τώρα, ποιος ήταν πιο κρύος, ο Μπούζος ή ο Χατζηνικολάου? Ο Χατζηνικολάου ήταν πιο κρύος. Πάρα κάτω κόκκινε. Πάρα κάτω κόκκινε. Με λέει Μουλάρη Αστραχάν, ναι, ο θεολόγος. Πάει εκπομπούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάει. Πάει. Αφήστε τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να μάθει κάθε φορά. Λέει, σήμερα έχουμε πανιόνι, μας περιμένουν πώς και πώς. Ναι. Πιστεύετε θα περάσουμε από εκεί? Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Θα πάμε σε δευτερόλεπτα εκεί. Ναι. Λοιπόν. Το να γίνει διακοπή του πρωταθλήματος φαίνεται θα έχει μόνο η ΑΕΚ για να συντάξει τις δυνάμεις της. Έξυπνο αυτό που λέει. Τι πολύ έξυπνο. Τι έξυπνο αυτό που λέει η ΑΕΚ. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ είναι σε φόρμα, η ΑΕΚ είναι πτώμα, πτωματίλα βρωμάει η ΑΕΚ και θέλει διακοπή. Η διακοπή δεν είναι για ηθικούς λόγους, είναι γιατί η ΑΕΚ βρωμάει το κουφάρι της. Και άμα έχει διαφωνία οποιοδήποτε έξις, να μας πει τα τελευταία 20-30 λεπτά των παιχνιδιών, των δύο τελευταίων, να δούμε πόσο βρωμάει το κουφάρι της ΑΕΚ. Ραπτόπουλο στο Γαριλαίο δεν πα και άσε τον πρόλογο που από χθε λέει που μπαίνει στο κόκκινο, αλλά τα δικά σου δεν τα λε. Τι λέω, δεν πα στο Βικελίδη. Ναι, τρέμω το Σαουρίδη. Ναι. Να έρθει η ΑΕΚ στα ίσια να παίξει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να αφήσει τα σάλια για τι δικαστικέ αποφάσει. Παιδιά, και εδώ φαίνονται τα συμφέροντα. Η ΑΕΚ, πολύ σωστά για την εταιρεία ΑΕΚ, λέει να μην γίνει κανένα παιχνίδι μέχρι να πάρθουν οι αποφάσει. Εσεί τι θα κάνετε αν είσαι στα ΑΕΚ? Εσύ τι θα έκανες δηλαδή? Αυτό δεν θα έκανες. Το αυτονόητο. Εγώ εταιρείες, αν ήμουν ΑΕΚ, τι θα έκανα? Ναι. Θα ρίχνα κάτι πινελί για το Μελισανίδη που με έφερε το Μασούντ. Θα ρίχνα κάτι πινελί για το Μελισανίδη που με έφερε εκείνο το Χαφ. Ξεχνάω το όνομά του που είναι πιο αργός από σένα. Θα ρίχνα κάτι πινελί για το Μελισανίδη. Τι είσαι? Το Facebook πάει το 20 λεπτό. Πιάσαμε διαγώνιο, Αγία Σοφιά. Πάμε σιγά σιγά πάλι. Λοιπόν, θα ρίχνα κάτι πινελίκια το Μελισανίδη που μάψε με τον Κλωναρίδη στα Extreme. Θα ρίχνα πινελίκια το Μελισανίδη που με βγάζει τον Αραούχο Φορ στα 5 μέτρα και τρέχει ο Φουκαράς με βαρύ σώμα. Με βαρύ σώμα Ολιβάγια στη μεγάλη κίνηση. Αυτό θα έκανα αν ήμουνα ο παδός της ΑΕΚ. Καταλάβατε, βλάχου αεξίδες. Και σας λέω βλάχου αεξίδες γιατί δεν τολμάτε να ψελίσετε στον πρόεδρό σας. Κάνε μια μεταγραφή. Και ξεκινώ από την ώρα για σπορ που είναι κότα. Λάθος κάνεις. Άρχισε να ολοκληρώσω. Ο πρώτος δεν τολμάει να ψελίσει, είναι ο προπονητής. Κότα! Ο προπονητής τι να ψελίσει. Ο προπονητής μπορεί να βρεθούν στο εστιατόριο και να του πει εσύ, ξέρω εγώ, κάνε κάτι. Ή μπορεί να μην του πει τίποτα, γιατί άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα δεν μπορεί να του πει δηλαδή τίποτα. Ο Μελισανίδης. Προχτές που έφερε ένα με τον Ατρόμητο και έπρεπε να χάσει. Ναι. Και λέει ότι παίζαν σαν τελικό. Ναι. Για άλλο το είπα αυτό. Για πες για ποιο το λέω. Πέστα. Σου πω γιατί το είπα αυτό. Του είπε γιατί όταν παίζετε φιλικά με τον ΠΑΟΚ με εμάς σκοτώνεστε. Αλλά αυτό πρέπει να το πει στο Μελισανίδη, να του πει κύριε Πρόεδρε. Εδώ ο ΠΑΟΚ βρήκε ευκαιρία και περνάει ωραία απογεύματα με τον Ατρόμητο. Εδώ εμείς ήρθαμε εδώ πέρα και το τάκλι πάει σύννεφο εδώ από τους Γιαννούλιδες και τους Χατζησέες. Κάνε κάτι ρε Πρόεδρε κι εσύ. Κοιμάσαι όρθιος. Τσιγκουναρά θα του έλεγε. Στο off the record. Θα τον κάλυπτε μετά. Κατάλαβες κόκκινε. Όταν όμως η Original έκανε γκουτσου γκουτσου λαλά. Με τον, πώς το λένε, τον πρόεδρο για να πέσει η ΑΕΚ και να την πάρει τζάμπα ο Λαλά
Δεν μπορεί τώρα να βγει original και οι άλλοι σύνδεσμοι και ο απλός κόσμος ο οποίος συμμετείχε στο λαλά να πάει να παίξει με τη Ραφίνα και, την, και το Μοσχάτο Ιάεκ για να την πάρει τζάμπα ο Μελισανίδης. Την πήρε τζάμπα. Την πρώτη χρονιά δεν έβαλε Φράγκο στην Γάμα Εθνική. Τη δεύτερη χρονιά δεν έβαλε Φράγκο στη Β' Εθνική. Στην Α' Εθνική κάνει μια διαχείριση πολύ ωραία. Ξέρει μπάλα ο τύπος. Ξέρει μπάλα ο τύπος. Ο Μπάγκεβιτς μαζί με τους άλλους δεν τολμά να το δαγκώσουνε. Όταν ήρθε εδώ και βάλε τον Μπράτης, δάγκωνε και ο Μπάγκεβιτς. Εντάξει. Δάγκωνε και ο Μπάγκεβιτς που δεν έχει μουστάκι. Δεν δάγκωνε μόνο αυτοί που έχουν μουστάκι. Δάγκωνε εδώ το, με τον Μπράτης. Λοιπόν. Και έρχεται η άλλη. Σιγά. Μια Φεράρι. Θέλω ένα πορσαϊκό. Μια Φεράρι. Ένα βράδυ με τη Μόνικα Μπελούτσι. Και ένα στούντιο. Σταμάτα ρε κόκκινη. Σταμάτα ρε κόκκινη. Σταμάτα ρε κόκκινη. Μη ρε κόκκινη. Έλα ρε. Σε παρακαλώ. Κάνε μια κλήρωση. Ένα ταξίδι στο διάστημα. Ένα ταξίδι με τον Τιτανικό. Έτσι το γύρω. Έλα ρε κόκκινη. Κάνε ρε κάτι ρε κόκκινη. Μην κόβει ρε κόκκινη. Μη ρε κόκκινη πάλι. Το καινούργιο κινητό που θα βγει μετά από 20 χρόνια. Όχι, την πήγε πάλι αλλού. Παρέκαψε. Χρυσοστόμου Σμύρδης με πήγε τώρα. Από το στενό με πα, ρε κόκκινε. Μη ρε κόκκινε, από το στενό με πα. Μη, μουστάκι. Ναι, 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 σταμάτα ρε κόκκινε. Μη ρε κόκκινε, ασχολείσαι ρε κόκκινε. Χα Χίτλερ, άμα πηγαίνει και μιλά δεξιά και αριστερά μετά. Χα Χίτλερ, την άλλη μεριά πα και μιλά κρυφά δεξιά και αριστερά. Ναι, μη. Σταματάμε να νιώθω. Μη, άστα, μη. Δεν θέλω να σε μπριζώσω τώρα. Μη. Λοιπόν. Είδε που με έβγαλε από το ρυθμό, με πήγε από Χρυσοστόμου Σμύρνη. Προξένου κορώνου μιλά με έβγαλε. Ε, στο Σνούπι με πήγε, στο Σουλατζίδικο εκεί πέρα. Σταμάτα. Δεν ήταν Σουλατζίδικο, ρε. Το Στάδικο ήταν. Το Θόδικο ήταν. Πιο πάνω είναι το Μπερλίν, άντε. Α, το Θόδικο. Είδε που τα ξέρει όλα. Όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει. Εσύ από την Τούμπα βγήκε μετά το 1990, όταν έπιασε δουλειά στο στρατηγάκι. Ναι. Μέχρι τότε δεν είχε. Φύγε. Από τα όρια της Τούμπας. Φλάκα. Παντρεύτηκε να φορέσει βρακή και κάλτσες. Και για να βγεις από την Τούμπα έπρεπε να δουλεύεις ως στρατηγάκι. Πάντως από τα καμένα βούρλα πέρασα πολλές φορές. Να δω τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Μπακ. Πέρασα με το Πούλμαν, με τα Μάξι. Πέρασα, πήγαινα αρκετά ταξίδια. Τα ήξερα μέχρι τα 43 μου. Τα είχα μάθει τα καμένα βούρλα από μένα, ξέρεις δηλαδή. Οπότε ο κύριος όγκος των φίλων της ΑΕΚ κοτεύει να πει στο Μελισανίδη, κάνε μας και καμιά μεταγραφούλα κύριε Τζάμπα. Κάνε καμιά μεταγραφούλα κύριε Τζάμπα. Μη θες τζάμπα να παίρνεις τα πρωταθλήματα κτλ. Επειδή εσύ, ξέρω εγώ, πιάνεις τον ποπό του Κοντού και ο Κοντός πληρώνει 10 και εσύ μισό και έχεις εσύ τη διαιτησία και ο Κοντός έχει, δεν έχει. Εντάξει, κάνει και κάτι, κουνήσου. Αυτό θα έλεγα στους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι είναι κοτάρες. Τους πήρε το Μασούτ, δεν βγάλανε μιλιά. Δεν τους πήρε εξτρέμ, δεν βάλανε μιλιά και πήρε δύο χαφ, οι οποίοι είναι σαν τις ντακότες του 1962. Με τους έλικες, να πούμε, παραμάσκαλα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι. Ναι, λέει γιατί. Αλλά πριν μιλήσουμε, να υπενθυμίσω στους φίλους του Ηρακλή ότι σήμερα στο Focus στο αεροδρόμιο. Τι είναι αυτό το Focus? Είναι ο ετήσιος χορός της ομάδας του Ηρακλή, του Εραστέχνη Ηρακλή. Ο Θεός το έστειλε το μήνυμα, να το πεις. Όχι. Ποιος? Ο Στανιμεράκης. Το λέω εγώ, ρε. Το λες εσύ, ναι. Κάνεις διαφήμιση στο Focus. Κάτι θα πήρε. Ο Εραστέχνης Ηρακλής. Όλα τα έσοδα θα πάρει ο Εραστέχνης Ηρακλής. Ναι, και μέρος των εσόδων θα πάει για τα παιδιά με σύνδρομο Down. Εντάξει, λοιπόν. Άντε, να πω ότι η τιμή πρόσκλησης είναι 20 ευρώ, ότι πρέπει όλοι μας να συμμετέχουμε. Τι τραγουδάνε, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, τραγουδάνε ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος Σαχουρίδης. Δεν τους ξέρω. Ο Σταύρος Φωτιάδης. Χαμπάριδες. Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Αυτός κάτι τον ξέρω. Ο Κώστας Καραγγέλης. Καραγγέλης. Ναι. Τι είναι αυτό. Να τους. Τι είναι αυτό. Η Ντίνα Παπαϊωάννου. Η Ντίνα Παπαϊωάννου. Τι είναι αυτό. Η κόρη του Λάκη. Ντίνα τι λένε. Και ο Ηλίας Λεοντής. Δεν τη λένε Ντίνα. Η γυναίκα του. Ντίνα λένε τη γυναίκα του. Η γυναίκα του Λάκη είναι μεγάλη. Συγγνώμη ρε φίλε, έκανα κάτι τρομερό, λέω. Δεν είναι η κόρη του. Η κόρη του είναι μικρή. Η Ελεάνα είναι η κόρη. Μπέρδεψε την κόρη με τη σύζυγο. Το διόρθωσα. Το διόρθωσα. Λοιπόν, σήμερα παίζει κύπελο. Μπράβο. Τι θα γίνει. Θα το δεις. Δεν το δω, δουλειά μου είναι, δεν το δω. Καμιά φορά λες δεν το δω καν. Άμα το ξέρω το αποτέλεσμα προκαθορισμένο. Άρα δεν ξέρεις αποτέλεσμα. Πώς θα το ξέρω. Στα ίσια είναι το μάτς. Στα ίσια είναι το μάτς. Τι είναι. Τι είναι για να. Τι περιμένεις να δεις.
Τι περιμένω να δω. Δεν περιμένω να δω το Λάμπρου. Είναι συμφωνία να μην παίξει ο Λάμπρου. Δεν παίζει ο Σιώπης. Δεν θα παίξει και ο Μάτος. Δεν παίζει. Αχ, ο Μάτος, ναι. Άστα, τάχα, μη ρε κόκκινε. Κάνε κάτι καινούριο δικό σου. Αχ. Ο Μάτος δεν παίζει. Πολύ καλά κάνει και δεν παίζει ο Μάτος. Θα παίξει ο Αζεβέδο. Με το Διερίνη κτλ. Εντάξει. Δεν χάνει ούτε καν ο ΠΑΟΚ το μάτς. Το χειρότερο αποτέλεσμα είναι το 0-0 για τον ΠΑΟΚ. Το χειρότερο αποτέλεσμα είναι το 0-0 για τον ΠΑΟΚ. Και εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι δεν παίζει ο Πασχαλάκης. Έχει εντερικές διαταραχές. Έχει στομαχικά αυτά, δεν ξέρω τι είπα. Δηλητηρίες, είπε κάνα μαρτίνι, είπε ξέρω εγώ, κάνα σάντουιτς έφαγε, δεν ξέρω. Δεν ήταν καλά. Κάποια ήλιος περνάει ο άνθρωπος, θα παίξει ο Ρέι. Εκεί είναι πρόβλημα. Όταν ένας θερματοφύλακας είναι σε φόρμα, έχει καλή ροή, πέφτει, σηκώνεται, καθοδηγεί την άμυνα και έχουμε ξεχάσει τι χρώμα φανέλα φοράει ο Ρέι, είναι πρόβλημα εκεί. Και ο Ρέι ήταν και το τελευταίο μάτσο που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, πάλι με τον Πανιόνιο, στο ατυχέστατο το εκείνο 2-2. Αν θυμάσαι καλά. Θυμάσαι? Ναι. Πώς να θυμάσαι. Έλα ρε, έκλαψα όσο τίποτα εκείνη τη μέρα. Έκλαψες? Πάρα πολύ. Γιατί έκλαψες? Την ημέρα που έχασε η Λάρισα από τον Πανατολικό. Ναι. Και δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη. Θα χασίσει. Φυσικά. Γι' αυτό θα έκλαψα. Για την τσέπη μου κλαίω. Φυσικά. Γιατί ακλάψω. Δεν κατάλαβα. Για τη δικιά μου τσέπη. Σωστό. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Βγάλε τον εαυτό σου το σωστό. Κλαίω για την πάρτι μου. Για τα λεφτά μου. Για τη στομάχα μου. Στο ποδόσφαιρο. Γενικά. Τι θα κλάψω, δεν τι θα κλάψω για το αλουνού τη στομάχα. Τι σε νοιάζει. Η δικιά σου να γεμίσει μπάκα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θύματα ή ανθρώπινε απώλειε. Ναι, ναι. Πιάστα, επειδή έχασε ο άλλο. Ή θα στεναχωρηθώ με τη χαρά του άλλου. Ο άλλο θα χαρίσει, θα πάρει πάω του πράθου. Όχι, δεν χαρώ. Αλλά δεν λυπηθώ κιόλα. Δεν κατάλαβα. Α, σε βάλουμε σε μια καρέκλα στο τεστ αλήθεια, θα δούμε τι θα μπει το τεστ τη αλήθεια. Γιατί εσύ για να πει εσύ αλήθεια πρέπει να σε κάνουμε το τεστ τη αλήθεια. Ιδεάλω μη θεύματα θα μα λε. Άλλα θέματα υπάρχουν για άλλες ομάδες, για κανένα κοινωνικό θέμα, έλεγαν αυτό. Κάνα άλλο θέμα συγκλονιστικό, πολιτικό, πολιτιστικό, αυτό κτλ. Θες να συζητήσουμε κάνα άλλο το οποίο έσκασε μύτη, να πούμε, πέρα από τα δικαστικά και τις ομάδες και τα κύπελα και όλα αυτά. Έχει και τίποτα άλλο? Όχι. Τίποτα. Την Τίνα Παπαϊωάννου που θα πάει να τραγουδήσει εκεί στο μαγαζί, στο αεροδρόμιο. Ναι, λέγει. Γιατί βογκάζει, Ρακόκκινη. Τι έγινε, τι έπαθει η μύτη σου? Ωχ, φρένο. Φρένο. Δεν μιλάω απλά. Πιάσαμε. Προξένο κορομιλά. Περιμένω, δεν θα πει. Τι να πω. Πιάσαμε τα στενά τώρα. Περιμένω, δεν θα πει. Ξεφορτώνει από μπροστά. Από μπουρδα σε μπουρδα. Φορτηγό, πάει. Βάλει τα λαμ, διν. Σταματήσαμε. Σε ρώτησα να μου πει τι βλέπει σήμερα. Το άφησε. Ένα-ένα. Σκορ. Ένα-ένα σκορ. Ναι. Προηγηθεί ο Πάοκ. 1-0. Μαμού, θα κάνει ένα λάθο. Ωραία, 1-1. Θα έρθουν. Πολύ ωραίο το ερώτημα του 8-22, το οποίο προσεγγίζει την πραγματικότητα. Μήπω η ΑΕΚ θέλει διακοπή για να πάρουν καμιά ανάσα, επειδή τώρα δεν μπορεί να πάρει τα πόδια. Έλα, πάλι τα ίδια θα λέμε. Το είπαμε αυτό. Συμφωνούμε. Τα είπαμε αυτά. Διαβάζει μηνύματα τα οποία τα έχουμε πει ξανά. Ότι η ΑΕΚ ναι. Έμεινε χωρί εξτρέμ, φταίει ο Χιμένεθ. Είχε Πατίτο και Τρίστανσον και του έδιωξε και του δύο. Ναι. Και ο Μωρά μου πήρε δική του εισήγηση ήταν. Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι ο Μπάγεβι δεν έχει κανένα λόγο εκεί μέσα. Και πιστεύεις ότι ο Τίγρης που είναι μπαλαδόβατσα δεν μιλάει καθόλου. Ναι. Δηλαδή ότι τους έδιωξε χωρίς να πει τίποτα στον Τίγρη. Έλα ρε φίλε τώρα, σε παρακαλώ. Όχι, είπε το άλλο. Είπε τον Μπάγεβιτς και τον. Πώς το λένε τον Χιμένεθ, θα σας δώσω εγώ 10 ευρώ, πάτε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίστε. Τι να πάρεις με 10 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Ούτε το χαμόγελο της ταμείας δεν μπορεί να πάρεις με 10 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Τι να πάρεις στο σούπερ μάρκετ. Ο Τσιγκουναράς τι να δώσει. Δεν πήρε εξτρέμ. Δεν πήρε εξτρέμ. Δεν πήρε χαφ. Εντάξει. Και αφήνει την ΑΕΚ και πήρε ένα γέρο δεκάρι, το οποίο για τα σκουπίδια, το Μασούντ. Τι να του πει δηλαδή. Αλλά ποιο θα μιλήσει, Original. Τι ξεδόντιασε ο Τίγρης στην Original. Όταν την έβαλε και μπήκε μέσα, να πούμε, με τον Παθραϊκό και κυνηγούσε τον Δερμιτζάκη. Την έβαλε. Εγώ την έβαλα. Τι ο. Χοντρό. Χοντρό. Α πει Original. Πιο χοντρό και από μένα. Α πει Original ότι δεν συνεννοήθηκαν. Αυτό πιο χοντρό και από μένα. Α τα πει Original. Πήρε την ΑΕΚ τζάμπα, πώ θα τολμήσουν να του κάνουν τσαμπουκά. Πρώτον έχει τσιμέντα. Και δεύτερον. Κατάλαβε την το ποδόσφαιρο. Και... Μόνο σου το είπε. Μπράβο. Του τσιμεντώσει εκεί πουθενά. Κατάλαβε τι είναι το ποδόσφαιρο. Έχει μαγκέ. Δηλαδή δεν συμφέρει να στεναχωριέσαι. Δηλαδή μόνο σου τώρα το πες. Εγώ το έχω ρε κόκκινε, εγώ δεν έχω χαίρομαι ούτε στεναχωριέμαι. Εσεί είστε το παδί και παραταξιακοί. Τι να σα κάνω εγώ. Τι να σα κάνω εγώ. Στεναχωριέστε, χαίρεστε. Είστε το παδί. Τι να κάνω εγώ. Τώρα ζω σε ένα ραδιόφωνο, ζω σε μια πόλη, ζω σε μια χώρα. Είναι ο παδί. Εντάξει, καλά κάνω. Τι να κάνω, ρε φίλε Θωμά, αυτό είναι το γέλιο μου. Ναι. Εντάξει, αντιαισθητικό για σένα. Αντιαισθητικό είναι. Αντιαισθητικό για σένα. Αντιαισθητικό, ναι. Εντάξει. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Δεν μου λες. Ναι, ναι. Την αεκούλα, γιατί δεν αναφέρουμε βαθμού από την χειρονομία που έκανε ο Παπαντή και ο Γάβρο θα είχε μείον 3 για επεισόδια. Δεν είναι το ίδιο μια χειρονομία με τα επεισόδια. Σε παρακαλώ. Μια χειρονομία. Σωστό. Μπράβο. Καλή εκπομπή. Αν ήμουν ΑΕΚ, δεν θα έλεγα χαζομάρες. Θεοδόση,
αν ήσουν στέλεχος ΣΑΕΚ, θα έλεγες οτιδήποτε για να κερδίσει η ομάδα σου. Γραμμένο, μια επισήμανση. Εκεί σε έβαλε ο Ιβάν για να παίρνει αυτό τα σφυρίγματα, όχι τα παίρνει ο Μελισανίδης. Δηλαδή έλεος. Είπαμε 50-50 και τα παίρνει η ΑΕΚ τα σφυρίγματα. Goal of sight έβαλε η ΑΕΚ. Αποβολή δεν είχε η ΑΕΚ. Γραμμένο. Φίλος, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όταν είχαμε τον Καγκάτσι στην ΕΠΟ, ένα λεπτό. Ο ΠΑΟΚ δεν χτυπούσε πρωτάθλημα. Ο Καγκάτσι με τον Κόκαλη τα είχε καλά. Και ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τα ψίχουλα. Βολευόταν. Τώρα ο ΠΑΟΚ κάνει πρωταθλητισμό. Ο Γραμμένος. Είναι πιο δύσκολο το έργο του από ότι του Καγκάτσι. Το καταλαβαίνεις, ρε, ή δεν το καταλαβαίνεις. Εδώ με πιάσαν ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, λέει, τι ΕΠΟ έχουμε, ρε κεφαλοκροκόρακα, με λέει ένας. Πώς είπε? Κεφαλοκροκόρακα. Φαλακροκόρακα. Κεφαλοκροκόρακα με είπε. Κεφαλοκροκόρακα. Ήταν αυτός έτσι χοντρός και τα λοιπά με μουσια. Εσύ ρε χοντρέ, λέω, ποιο είναι το πρόβλημα σου. Κάτσε, λέει, να σε πω. Ανάμεσα σε Ολυμπιακό. Είπε και κάτσε. Ναι. Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, λέει, ποιος παίρνει τα περισσότερα σφυρίγματα. Λέω, η ΑΕΚ. Κανονικά, λέει, εμείς δεν θα έπρεπε να τα παίρνουμε. Λέω, βάσει τον κουρασάν, έπρεπε να το παίρνεις εσύ. Αυτό, λέει, με προβληματίζει. Ρίξε κανένα πινελίκι, λέει, σε αυτόν τον πρόεδρο της ΕΠΟ, λέει, γιατί δεν βλέπω να κουνιέστε, λέει, εκεί πέρα. Όταν έχετε πρόεδρο της ΕΠΟ Θεσσαλονίκη, κολώνετε. Είχατε τον Καγκάτσι, κυρίες και κύριοι, καλώς ο Καγκάτσι, θα παίρνει ο Κόκαλης. Τώρα τι έχουμε, το Γραμμένο, δεν θα τον αγγίξουμε το Γραμμένο που τα παίρνει άκρη τα σφυρίγματα. Θα βγει ο Μπούσος να τον βγάλει και ο Καρελάκης. Γραμμένο, δεν βγαίνει στο Γραμμένο. Δεν βγαίνει. Τρελός. Δεν βγαίνει τώρα στον Κανελάκη, Γραμμένο. Την είδες γκόμενος, την είδες, να πούμε, εξουσία. Θα φας τα πινελίκια όσο αν του πάρει η άκρη το πρωτάθλημα με αυτή τη διαιτησία που έχει. Θα φας χοντρό πινελίκι. Παοξίδες τους έχουν κοιμήσει εδώ πέρα με την ΕΠΟ. Η δικιά μας η ΕΠΟ και δικιά μας η ΕΠΟ και δικιά μας η ΕΠΟ. Και η ΑΕΚ βάζει τα γκολ του offside, παίρνει τα πέναλτι και δικιά μας η ΕΠΟ. Και τα κουρασάν τα πήγαμε. Πού τα κουρασάν, ρε, Γραμμένο? Παρακάτω, λέγει. Ο κοινό με αντιληπτό. Μια μέρα. Ίσως μας καταλάβετε, αλλά δεν μας καταλαβαίνετε ποτέ. Ναι, ποιο τώρα. Η original παντού μπροστά, ναι. Παντού ανάμεσα, ραπτόπλιο, μίλες πράγματα που δεν γνωρίζεις. Η Floriginal. Θα σου πω εγώ για τη Floriginal. Η Floriginal τα φτιάξε καλά το 2013 με τον κύριο, πώς το λένε, Μελισανίδη. Ρίξατε την ΑΕΚ μια χαρά, την πήρε τζάμπα ο κύριος Μελισανίδης. Είναι μεγάλος παράγοντας, αλλά το Γενάρη τώρα έπρεπε να κάνει κινήσεις. Αλλά επειδή είστε κότες και επειδή σας έχει στο χέρι και φοβάστε και καλά κάνετε, γιατί τα τσιμέντα είναι φθηνά σήμερα, τα Τιτάν. Εντάξει, δεν μπορείτε να του τυχωθείτε. Τα Ηρακλής φύγανε. Το άλλο το Λέσι που ήταν εκεί, πώς το λέγανε. Τα Ηρακλής φύγανε. Πώς το λέγανε, τον Χατζηχρήστο. Με το μηχανάκι. Ναι, με το μηχανάκι, εκείνο το Λέσι. Από τη Βέρεια. Ναι, το Λαγκαδά, όχι από τη Βέρεια. Το πιο έμεινο που έχει έρθει. Μπράβο, εδώ και καιρό. Μπράβο, ρε, δεν θα φυγείς, σε θέλω να φας κάτι. Ο Φωτιάδης ήταν, είναι και θα είναι ένας εθνοφύλακας και μέγας εραστής. Κόκκινε παπαζί. Εκεί λέγεται Μιχάλης όμως. Όχι Σταύρος. Μέξι. Λοιπόν. Μοσχάρη και Μπούζος, και ο Μπούζος οριόταν ότι θα ξεκινούσε με 10 ο Γάβαρος αν έτρωγε κόκκινο Μυραλάς. Ανδρώνη διώξε τους άσχετους. Γιατί είπε ψέματα ότι θα ξεκινούσε με 10 εφόσον έτρωγε κόκκινο Μυραλάς. Μην τους διώχνεις, Ανδρώνη. Μη. Διάλειμμα. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας εύκολα, γρήγορα, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα λεπτό. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μεγάλο παζάρ εναλλακτικών στο www.listoparto.gr και μην ξεχνάτε επίσης ότι όλες οι μηχανές δίνονται με 150 ευρώ. Αλφα Μητρία κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344 για την αβάμπρεμιέρ της ταινίας Death Wish με τον Bruce Willis, μια πολύ ωραία ταινία περιπέτεια στην οποία θα δούμε σε αβάμπρεμιέρ την Τετάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 7.30 στο Οντεόν Μακεδονία, στο εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Γράφεται Α3, αφήνεται κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πριν πάμε στον κόσμο ο οποίος έχει τις γραμμές κατηλημμένες, να υπενθυμίσω ότι κοντά μας είναι η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Skoda Εσκιάδης Μπαροδήμος, η οποία πέρα από τη Skoda έχει και την Kia, έχει και την Hyundai, έχει και τεράστιο στόλο με αυτοκίνητα μεταχειρισμένα τα οποία μπορείτε να βρείτε στόλο με την εγγύηση του ονόματος Εσκιάδης Μπαροδήμος, πιστοποιημένα
και έχει μια σούπερ προσφορά για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, καθώς αυτοί είναι οι περισσότεροι οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα με κινητήρα φυσικού αερίου. Το σέρβις αυτοκινήτου με γνήσια προϊόντα, γνήσια ανταλλακτικά, τα καλύτερα λάδια με 70 ευρώ τελική τιμή, τα ανταλλακτικά, τα λάδια, η εργασία και το ΦΠΑ. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 23 10 596 76. Μην ξεχνάτε ότι στα 70 ευρώ σας δίνουν και 10 ευρώ κουπόνι για να γεμίσετε εντελώς δωρεάν το αυτοκίνητό σας. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παππού μου. Ονομάζομαι Ιωσήφιδης Ευάγγελος. Είσαι Ηρακλάρα άρρωστη. Του Ιωσήφ και της Βικτώριας των Γένων Σαϊδονόπουλου. Κάτοικος Ναούσης 85 ετών. Αγαπητέ Κόκκινε, πες αυτόν τον κύριο που είναι δίπλα σου, κύριο. Εντάξει. Τι τον έχουμε κάνει εμείς τον Ηρακλή. Τη μητέρα του ή τον πατέρα του σκοτώσαμε και αρχίζει και κάνει πόλεμο με ότι δεν έχουμε καλούς τραγουδιστάς, ότι κάναμε μια εκδήλωση για να μαζέψουμε λίγα λεφτά για τις ομάδες μας και για τα παιδάκια που έχουν αυτό το σύνδρομο του Ντάου. Τι πόλεμο, τι τον κάναμε και κάνει αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, τόση κακία. Δεν γουστάρω τη μάπα σου. Τη μάπα μου δεν τη γουστάρω. Άμα βλέπεις Ηρακλειδέα γίνεις λαγός. Γίνεμαι λαγός, δε. Άμα δεις το καστοράκι, το θα μου φύγεις, θα μου φύγεις. Θα μου φύγεις. Είναι ωραίος Ηρακλειδέας. Μη συγχύζεσαι καταρχήν. Μη συγχύζεσαι. Το πιο αγνό Ηρακλειδέα μιλάς. Θα τον χάσω την ώρα της εκπομπής. Το πιο αγνό Ηρακλειδέα μιλάς. Το πιο ωραίο τύπο που υπάρχει στον Ηρακλή. Και το μιλάς έτσι. Δεν συγκινούμε. Πάμε παρακάτω. Άντε, γεια σου, γεια σου. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ρίμαξε στην Ελλάδα, την έβαλε μέσα, έσαι εξορία τα παιδιά. Και βγήκε στα 85, τώρα μα κάνει. Είναι ωραίο τύπο. Ρε, άσε μα καημένε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν αντέχει την κριτική. Όχι, εντάξει. Τι... Όχι, τώρα εδώ θα είσαι δίκαιο. Οποιοδήποτε και να σου πει. Τον άφησα να μιλήσει, ρε τον άνθρωπο. Δεν τον έκοψα. Του πάμε επόμενη γραμμή. Την είπε όμω. Κόκκινε, δεν τον έκοψα τον άνθρωπο. Του την είπε. Ναι. Του είπα δεν γουστάρω τη μάπα του. Πολύ αδύ. Ναι, δεν την γουστάρω. Γιατί τώρα αυτό είναι αδερφίστικη απάντηση. Α, τι είναι? Αδερφίστικη απάντηση. Γιατί είναι αδερφίστικη? Γιατί είναι κύριο. Καταρχήν είναι. Κύριο είναι. Ναι. Πού ξέρω εγώ στα 85 τι έχει κάνει αυτό. Πού ξέρω τι έχει κλέψει από το κράτο. Πού ξέρω τι έχει κάνει. Πού ξέρω τι έχει. Τι ξέρω. Επειδή είναι 85 χρόνια καλό. Δεν ξέρω τι του ανθρώπου σωστά. Ναι, μισό λεπτό. Επειδή είναι 85 χρόνια είναι καλό. Όχι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το ξέρω μια ζωή. Δεν του λυπάμαι. Τα νέα παιδιά λυπάμαι που είναι στην εξορία. Αυτού δεν του λυπάμαι καθόλου. Καλώς. 85 έφαγε, ήπια, πήδηξε. Πήρε τη σύνταξη, έβαλε μέσα το ΙΚΑ. Μια φωνή μια χαρά έχει. Άιτε, πάμε παρακάτω. Μια πορεία, βρεάσε με καημένε τώρα. Ναι. Ράνο τώρα, άτε. Κάλι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Λίγο μία με στον Κόκκινο θέλω να μιλήσω. Μάλιστα. Κόκκινε, άμα είχε αποβληθεί ο Μιραλάς, θα έπαιζε ο Ολυμπιακός με 10 παίκτες, σωστά. Ναι. Αυτό λέω, εγώ ντρέπομαι πραγματικά. Ο, αυτό λέει ο κανονισμός. Παίκτης που αποκλείεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο με έναν από τους αναπληρωματικούς παίκτες. Καλά σε λέει, Γρηγόρη. Φίλε, εγώ άμα ήμουν αθλητικός δημοσιογράφος και τα λες όλα αυτά, θα ντρεπόμουν. Αλήθεια σου λέω. Μπράβο, φίλε. Και η προπαγάνδα έχει τα όρια της, φίλε. Είναι προπαγάνδα, μάλιστα. Εγώ τι είναι. Δεν είναι προπαγάνδα, φίλε. Είναι αθλητικός δημοσιογράφος. Δεν είναι άλλο. Όχι, φίλε, τον αδικείς. Δεν είναι προπαγάνδα. Προπαγάνδα για να κάνει κάποιος πρέπει να έχει μυαλό. Αυτός είναι αδαΐς, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Να είσαι καλά, για χαρά. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Δεν τον νοιάζει. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Έφυγε, επόμενη γραμμή. Δεν είναι αδαΐς. Δεν είναι προπαγανδιστής. Είναι αδαΐς. Δεν ξέρει το θέμα. Καλημέρα. Τι είναι, ναι. Πες, δεν ξέρω. Έκανα λάθος. Ζήτα συγγνώμη. Καλημέρα. Θα φτιάξει ποτέ ο χαρακτήρα σου. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Κώστα, Γρηγόρη, τι κάνετε, καλά είστε. Αφού μας καλά, εσύ ρε φίλε, τι κάνεις. Θηρίο είναι. Όχι σαν το Θεό, από Λος Άντζελες τηλεφωνώ, Αχιλλέας. Γιατί το λες θηρίο? Γιατί είναι αυτός ο οποίος βοήθησε, ναι, και όταν λέει κάτι το τι τηρεί. Βοήθησε, βοήθησε τα παιδιά να πάρουν το φορείο. Βγάλατε κανένα φράγκο εσείς? Εγώ με τον Αχιλλέα. Εσύ, αυτός βοήθησε, εσύ. Κανά μεσάζον δεν. Όχι, δεν. Δεν έβγαλε, είναι καλός άνθρωπος. Προμήθεια δεν πήρε. Συνέχισε, Αχιλλέα, γλυκέ μου, ναι. Γι' αυτό σε λέει θηρίο. Ναι. Κοιτάξτε, με το ρολό που έπεσε ταμιακής μηχανής, εάν το, δείτε καλά, εάν το δείτε καλά, γιατί έχω ένα φίλο στο Best Buy, έχει μια εταιρεία εδώ πέρα που έχει μηχανήματα. Ναι.
πήγαμε, είδαμε το βίντεο. Εάν δείτε καλά, ρε παιδιά, τέτοια προπαγάνδα από τον Ολυμπιακό, εάν θέλετε μπορώ να το κάνω στο CD, να σας το στείλω. Το έχει ζουμάρει το παιδί, η ταμιακή μηχανή έχει φύγει από την κερκίδα, έχει πέσει μπροστά από τον Γκαρθία. Ταμιακή μηχανή, φίλε, δεν ζούσε άμα το πετούσανε. Ναι, λοιπόν, έχει πέσει μισό μέτρο, δεν ξέρω, περίπου υπολογίζω εγώ ότι είναι μισό μέτρο από το πρόσωπό του, πέφτοντας η ταμιακή μηχανή στο πάτωμα. Δεν ήταν ταμιακή μηχανή. Άμα ήταν ταμιακή μηχανή θα τον θρηνούσαμε. Ρολός ήταν. Ναι, λοιπόν, ναι. Ήταν αυτό το ρολό. Ρολό ήταν που πετάμε συνήθως. Μην το λες αυτό, γιατί θα το πάρουν και θα το κάνουν, ότι ήταν και ταμιακή μηχανή, να πούμε, ναι. Λοιπόν, πέφτοντας το ρολό κάτω στο πάτωμα, έχει σταματήσει τη φόρα που έχει όταν πέφτει από την κερκίδα και σταματώντας τη φόρα κάτω στο πάτωμα, έχει διπλώσει ταμιακή μηχανή, το χαρτί που η ουρά. Δεν είχε ταμιακή μηχανή, φίλε, δεν ήταν ταμιακή μηχανή. Χαρτί ήταν. Ναι, χαρτί, αυτό είναι το πράγμα. Ναι, το λες ταμιακή μηχανή. Λά. Ναι. Λοιπόν, έχει σταματήσει κάτω στο πάτωμα και σταματώντας κάτω στο πάτωμα έχει διπλώσει η ουρά της μηχανής, δηλαδή έχει κάνει σαν βέλος. Κατάλαβες τι εννοώ? Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, όπως είναι... δεν ξέρει φυσική, κυρία. Ο κόκκινος σας ακούει με ανοιχτό το στόμα. Αυτά είναι θέματα της φυσικής. Φυσική τι είχε στο τρίτο. Ναι, θέλω να σου πω ότι και έχει σταματήσει είχα και φυσική, δεν ήμουν. Αχιλλέα. Ναι. Λυπάμαι ναι. πολύ, θα διαφωνήσω πάρα πολύ μαζί. Οχ, οχ, οχ. Γιατί δεν μπορώ να μπω στη λογική οχ. Το τι έγινε και, και εγώ πιστεύω ότι κάνει θέατρο. Αλλά κάτι που δεν μπορώ να τα αποδείξω και από τη στιγμή που είναι κολάσιμο και είναι λάθος, είναι έγκλημα να πετάει κάποιος κάτι μέσα στο γήπεδο, το θεωρώ ουτοπία να συζητάμε δεν για αυτό το πράγμα. Δεν μου λες. Και εγώ πιστεύω μαζί σου ότι κάνει θέατρο. Αχιλλέα. Αλλά να μπω στη διαδικασία, να πω. Ναι, ναι. Γιατί να σου πω κάτι, πρέπει να θρηνήσουμε θύμα. Σταμάτα, ρε, για να πούμε ότι να ρωτήσω... κοίταξαν τι έπαθα. Αχιλλέα, να σε κάνω μια ερώτηση. Όταν πέταξε στο όμορφο μπουτάκι της κυρίας Κουρουμπίλια το μπουκάλι αργιανή και τιμωρήθηκαν, είπες καλά να πάθουν τα σκουλίκια? Δεν είμαι τέτοιος τύπος. Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Αφού έδωσες βέβαια στον κόκκινο λεφτά και το αυτό, φυσικά δεν είσαι τέτοιος τύπος. Όχι, Κώστα, καμιά σχέση δεν έχει. Εγώ δεν είμαι οπαδός, είμαι φύλαθρος. Ναι. Και τον Άρη αγαπώ, άσχετα τι κάνουν αυτοί. Και τον Ηρακλή και όλοι είμαστε. Είναι ένα ωραίο άθλημα το ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι απαντήσεις, συγγνώμη. Έχω πάει εδώ στο Λος Άντζελες. Έχω εδώ πάει στο Λος Άντζελες. Κοίτα την ομάδα του Λος Άντζελες στο ποδόσφαιρο. Δεν έχεις DNA ελληνικό, φίλε. Δεν έχεις DNA. Λάθος κάνεις. Του χρόνου πάλι εδώ θα είναι ο Αχιλλέας. Θα έχει πάρει το αμερικάνικο DNA. Και κουλτούρα. Κάτι άλλο, Αχιλλέα, συγγνώμη. Ναι, δεν έδωσε τον κόκκινο χρήματα, τον εμπιστεύτηκε τα χρήματά του. Ναι, αυτό έχει είναι μεγάλη το... διαφορά. Μπράβο. Μεγάλο θέμα. Και είναι. Δεν το μετάνιωσε. Μπράβο. Σωστά, Αχιλλέα. Ναι, σίγουρα έτσι είναι. Έτσι είναι. Είσαι σίγουρος, Αχιλλέα. Μπράβο, Αχιλλέα. 100% Κώστα, κοίταξε να δεις, όχι, τώρα δεν θέλω να το πω αυτό. Πες το. Και έχω βοηθήσει 4-5 οικογένειες οι οποίες έχουν πρόβλημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είσαι άρχοντα. Και άμα σου πω ότι τους μην έχω βοηθήσει... Μην τα λες πολύ, φίλε, γιατί ακούν και επιτίδη. Κλείσε, επόμενοι γιατροί, σε αγαπάμε πολύ. Ακούν και επιτίδη. Θα είναι κανένας που θα χρειαστεί βοήθεια. Το καλύτερο που είπες ήταν αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό ήταν το καλύτερο. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη, που δεν παίρνεις προμήθειες από τέτοια πράγματα. Είσαι καλός χριστιανός. Πώς θα πάρω προμήθεια? Πώς θα πάρεις, για. Καλημέρα, ναι. Πας καλά. Όχι, τι. Καλημέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Μία θερμή παράκληση επιγραμματικά. Ναι, ναι, ναι. Για τους ηθήνοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου και τους κυβερνώντες της Ελλάδος. Πρώτον, μην τοποθετείτε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δίπλα στην Οβάρτης με σκοπό τον απόλυτο αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και του φίλαθλου κόσμου. Δεύτερον, επανάληψη του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τρίτον, μην στερείτε στην ΑΕΚ και σε εμάς τους αεξίδες το δικαίωμα να διεκδικήσουμε πρωτάθλημα μέσα στην Τούμπα. Τέταρτον, μην βάζετε διχόνοια σε οικογένειες, γιατί εγώ αν πάρω το πρωτάθλημα για τα επόμενα 50 χρόνια, ο αδερφός μου θα μου λέει το πήρες επειδή εγώ αδίκως πήγα μείον. Με αδικόσανε, το ξέρω τον αδερφός. Κλαψιάρισε, το ξέρω. Με αδικόσανε θα λέει. Κύριε Μαρινάκη, εάν δεν μπορείτε, είναι καλό να αποτραβηχθείτε, γιατί μικραίνετε το σύλλογο που λέγεται Ολυμπιακός. Μπράβο, σωστό. Κύριε Μελισανίδη. Παρακάτω. Δεν μπορείτε να στέλνετε έτοιμα στην ΕΠΟ ή στον αυτό το μετουμούνουση που κάνει τον Υπουργό και να αιτήσετε διακοπή του πρωταθλήματος επειδή εσείς φροντίσατε να μην έχει βάθος και ρόστερη ομάδα... Να χαρώ το φίλο μου. Σ' αγαπώ περίφημα. Συνέχισε. Κύριε Σαββίδη,
εάν σέβεται την οντότητα που λέγεται ΠΑΟΚ, το φίλαθρο κόσμο και όλους τους οπαδούς της ομάδος σας, οφείλετε να συνετίσετε λίγο το γιο σας, γιατί με αυτά που λέει δεν μειώνει την ΑΕΚ και τους φιλάθλους και τους οπαδούς της, δεν σέβεται τον ίδιο του τον εαυτό και την ίδια την ομάδα της οποίας είναι. Να χαρώ το φίλο μου και σε αυτό. Συγχαρητήρια. Να ρωτήσω κάτι. Πολύ ωραία τα λέει. Άκουσα καλά τι είπες για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Επανάληψη. Τέλος, έφυγες. Πολύ αντρίκια περίπτωση. Επόμενη γραμμή. Ωραίος ο Έξης. Βέβαια. Αυτή είναι άντριδη. Που έλεγε η γιαγιά μου Ζαμπέτα. Αυτή είναι άντριδη. Η άλλη έπεσε το κουτάκι το άδειο, έπεσε κάτω. Έπεσε η κορδέλα, έπεσε κάτω. Άστερε άντριδη. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Γιατί λες ανοησίες πάλι για την ΑΕΚ? Για σε ποιον απευθύνεστε, κύριε? Εσένα, εσένα, όχι το βιβλίο, το βιβλίο δεν λέει τέτοια πράγματα. Για πείτε μου λοιπόν με επιχειρήματα, ποιες είναι οι ανοησίες. Λοιπόν, καταρχήν η ΑΕΚ έπεσε αγωνιστικά, έτσι, στη Β' Εθνική. Τι έπεσε? Αγωνιστικά έπεσε στη Β' Εθνική. Να. Το θυμάστε? Ναι, αλλά είδα και κάποιους να μπαίνουν για να τις αφαιρεθούν βαθμοί. Α, σε μπήκα στο τέλος που είχε τελειώσει, είχαν τελειώσει τα πάντα. Έπεσε αγωνιστικά στη Β' Εθνική. Έπεσε γιατί, έπεσε γιατί μπήκατε και φάγανε μείον τρεις, γι' αυτό έπεσε. Όχι, όχι, αγωνιστικά δεν είναι. Ποια μείον τρεις και τρίχες, μου λες τώρα. Τρίχες λόγω. Εγώ τρίχες δεν έχω, δεν λέω τρίχες εγώ. Αλλά επειδή, πρόσεξε, επειδή δεν υπήρχε κανένας να αναλάβει την άρξη Β' Εθνική με τα χρέη, όπως δεν ανέλαβε κανένας τον Άρη παράδειγμα ή τον Ηρακλή. Μάλιστα. Έτσι μετά από απόφαση γενική ένωση πήγαν στη Γάμα Εθνική και μετά την ανέλαβε ο Μελισσανίδης. Λαλά. Και τα κρέη της ΑΕΚ δημιουργήθηκαν όταν έχασε το πρωτάθλημα το 2008 από τον Ολυμπιακό στα Καρτιά. Η ΑΕΚ είχε μπάντου 30 εκατομμύρια τότε. Ναι. Δεν μου λες, ο Ντέμις. Ο Ντέμις που δεν πλήρωνε τίποτα δεν φταίει που έπεσε η ΑΕΚ εκεί. Πώς δεν φταίει. Α, πώς δεν φταίει. Φυσικά και φταίει ο Ντέμις. Ο Βανδύς. Δεν θα μάθει για την original, όταν είναι ο Αμπελισσανίδης. Ο Βανδύς. Και στην αεροσυγχνική του 2004 με το project της Αγίας Σοφιάς, τον καταψήφισε το Μελισσανίδη. Αυτή η Αγία Σοφιά πότε θα γίνει. Ποια όλη την στηρίζει Μελισσανίδη, α πούμε. Η original. Δεν ξέρω αν στηρίζει Μελισσανίδη. Εγώ ξέρω ότι κάνει κοκοκό, δεν του λέει μια κουβέντα η ώρα για σπορ. Κάνε ρε πρόεδρε μια μεταγραφή. Κύριε, εσύ, δεν μου λέει, αν είσαι στη Μελισσανίδη, τι θα έκανε δηλαδή. Τι θα έκανα, εγώ επειδή είμαι. Άκου εδώ τι θα έκανα. Εγώ επειδή είμαι επικοινωνιακό τύπο, θα τον έλεγα πρόεδρε, αγαπάμε, είμαστε μαζί, αλλά είσαι τσιγκουναρά. Με το συμπάθειο, κάνε κανένα δυο τρει μεταγραφάρε να γουστάρουμε. Αυτό δηλαδή είναι τσιγκουναρά τώρα που βάζει 15 εκατομμύρια για το γήπεδο. Τι κάνει. Βάζει 15 εκατομμύρια θα βάλει... για το γήπεδο. Συγγνώμη, τώρα αναγκάζουμε να είσαι τώρα. Άσε, πόσο κοστίζει το γήπεδο. Πόσο κοστίζει το γήπεδο. Για πε. Γύρω στα 60 εκατομμύρια. Μάλιστα. Για βάλε κανένα 15 ακόμα. 75. Γίνεται αύξηση μετοχικού και θα λέω κατά 20 εκατομμύρια. Τώρα, σε παρακαλώ πολύ, μέχρι τώρα σε ό,τι έλεγες δεν μίλησα. Ναι. Θα ήθελες να πάρεις ένα γήπεδο με 75 εκατομμύρια πληρώνοντας 15. Μα δεν πληρώνω 15. 15 πληρώνω τώρα στη δεύτερη. Στη δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που κάνει 1924. Έχει βάλει ξέρεις πολύ καλά τη λέξη. Και θα βγουν και στο τρίτο στάδιο. Σε μαγιά του και καμάρι του δεν το κατηγορώ. Θα ήθελες να πάρεις να κάνεις ένα γήπεδο με 15 που κοστίζει 75. Ωραία ερώτηση. Ωραία ερώτηση. Δεν χρειάζεται. Όλοι αυτοί, όλοι, να σου πω κάτι, γιατί καλό είναι να απογαλακτιστούμε λίγο. Μπράβο, απογαλακτιστούμε. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν ομάδες, όπως και αν λέγονται, δεν τις έχουν για να βάζουν χρήματα. Τις έχουν για να βγάζουν χρήματα. Όχι, να βάζουν. Επιχειρηματίας διάδρομος, τι θα κάνει ρε Σύριγο. Είπα, εγώ το κατηγόρησα. Σου λέω την αλήθεια. Τι να κάνει μωρέ τώρα, θες να καυγαθήσουμε μωρέ. Σου φέρε το γέρο. Όταν πηγαίνει η κυρία και μου βαφτίζει τα πρώτα 20 εκατομμύρια ευρώ. Άκουσον. Τα πρώτα 20 ευρώ. Και καλά έκανε και να σου πω γιατί καλά έκανε. Και το εννοώ και ας βρίζουν από κάτω. Καλά έκανε γιατί θα μένα να διάθεται και θα έπαιρνε πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βάφτισε για αθλητισμό και γι' αυτό συγχύζανε όλοι κάτω στην Αθήνα. Ε, αυτό δεν γίνεται, δεν πάνε στο γήπεδο, δεν γίνεται. Πάνε στο γήπεδο. Στο γήπεδο πάνε, μην επιμένει. Υπογειοποίηση και τα λοιπά. Καλά, γεια. Σαχλαμάρα. Όταν λέμε την αλήθεια, τι λέμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Από Στοκχόλμη παίρνω τηλέφωνο. Στοκχόλμη, ναι. Ναι. Θέλω να πω τρία πράγματα. Πες τα. Πέρσι, πρόπερσι που παίξαμε με τον Ολυμπιακό μέσα στο Καρεσκάκι και έπεσε η φωτοβολίδα στο κλίκο πίσω, γιατί δεν διάκοψε το μάτσο ο κ. Μαρινάκης.
Ο Μαρινάκης θα το διέκοπτε το μάτς. Πρόπερσι όταν στον πάγκο του ΠΑΟΚ ένας ανόητος πέταξε ένα μπουκάλι στο Μάρκο Σίλβα και δεν έπεσε ο Μάρκο Σίλβα και δεν διέκοψε ο διεκτής τον αγώνα. Γιατί είναι μάγκας. Όταν ο Σάχα δεν έπεσε από τη φωτοβολίδα που έπεσε στην πλάτη του, γιατί. Για ποιο λόγο γιατί δεν τα βρήκε ο Δέλος με το Ζαγοράκι, ρε κόκκινε, το 2004. Δηλαδή, συγγνώμη. Και τρίτον, η βλακή αδερφέ είναι ανίκητη. Όπα. Ναι, και τρίτον θέλω να πω. Και ο Αναστασίου δεν έφυγε. Μια ζωή ο Θοδωρίδης τους αδικεί, βγάζει ανακοίνωση, αηδία και τους αδικεί διαιτησία. Αν θέλει να κάνει ομάδα. Ποιο, ο Θεοδωρίδης. Ο Θεοδωρίδης μιλάει για αδικία. Εντάξει, ναι. Πάμε παρακάτω. Ούτε οι Ολυμπιακοί δεν το θέλουν αυτό. Το Καραγκιοζλίκι. Γελάει ο κόσμος. Ναι. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν γουστάρουν αυτό το Καραγκιοζλίκι. Ναι. Και απλή φύλαχνη. Το Θεοδωρίδη και τον Καράπαπα. Να κλαίνε. Σήμερα το μάτς είναι 0-4. Τι, ποιο, το. 0-4. Ποιο μάτς. Το παιχνίδι στον Πανιόνιο. Θα το ποντάρεις, φίλε, αυτό 0-4. Παίξ το 1-1 να οικονομήσεις. Ρε φίλε, μην παίζεις κύπελο. Άκου καμιά φορά δεν το πρωτάθλημα. Και το πρωτάθλημα θα το πάρω φέτος. Με το έτσι, με το θέλω θα το πάρω. Φίλε, φέτος. Μην παίξει κανένα 0-4 και βάλει κανένα 100 ευρώ και το κλέσμα μετά. Γεια. Μπράβο, Γρηγόρη. Καλός άνθρωπος ο Γρηγόρης. Εγώ πάντως που προωθώ μια στοιχηματική εταιρεία, μπορείτε να το παίξετε. Δίνει καλά ποσοστά. Δεν λέω γιατί. Σε δεν. Είπα όχι. Τι μου δίνει το χέρι. Σε είπα όχι. Λευκά καλά κάνει και πάλι. Ασχηραψία. Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Ναι. Έλα, το πλέ. Έλα, καλέ μου άνθρωπε. Έλα, γιατί βαραθήκαμε, κουραστήκαμε στα σάλια. Έλα, λοιπόν. Με το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν πρόκειται να παιχτεί μπάλα ποτέ. Αυτό είναι δεν καλό. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι καλό. Καλό είναι. Άκου να σου πω, βρε, άκου. Δεν είναι δυνατόν για μεμονωμένα επεισόδια που κάνει ένας άνθρωπος να τιμωρούνται οι ομάδες με αφαίρεση βαθμού. Δεν έχει καμία λογική και δεν θα παιχτεί ποτέ μπάλα. Τώρα η ΑΕΚ ζητάει αναβολή και δικαίως ζητάει. Μετά θα γίνει εκδίκαση όποιο δεν τελέσει δίκηση. Μετά να περιμένουμε να παίξουμε πάλι. Δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Θα γίνει το δικαστήριο στο χορτάρι. Και επίσης κάτι άλλο. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο δεν μπορώ να βρω τον επόμενο αδύναμο κρίκο της αλυσίδας. Θα μην πω άλλη κουβέντα. Δηλαδή αυτό που θέλει να πετάξει. Να του δώσω ένα χιλιάρικο και να πετάξει σε κάθε αγώνα. Δεν βγάζει καμία λογική για μεμονωμένα επεισόδια να φέρει να σου λύσω την απορία. Καλή άποψη. Να μου τη λύσεις, ναι. Λοιπόν, επειδή μου αρέσει ο τρόπος που τοποθετείσαι, λέω το εξής. Αν υπάρχει μια πολύ αυστηρή ποινή, όχι φυλακή για αυτό που πέταξε, ένα χαρτί ή οτιδήποτε. Όχι. Να μην ξαναπατήσει ποτέ στο γήπεδο, του ήρθε κανένα 200.000 ευρώ πρόστιμο. Θα έρθω και εκεί. Ναι, πρέπει να τιμωρήσει. Μισό λεπτό. Και του ήρθε κανένα 200.000 ευρώ πρόστιμο. Σε αυτόν είσαι βαθμούς πρώτης συγγενείας να πληρώνουν. Θα βρεθεί με κανένα χιλιάρικο κανένας που θα πετάξει για πες μου. Πιστεύω πως δεν θα βρεθεί. Εφόσον υπάρχουν κάμερες μπορεί να ελεγχθεί αυτό. Μπράβο. Αλλά για όχι, επεισόδια... κατάλαβες. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Ναι. Και λέμε ναι. Τον ανόητο, τον ανεγκέφαλο. Όχι, πρέπει να υπάρχει μια τέτοια ποινή. Εγώ δεν θέλω να πάει φυλακή κάποιος γιατί είναι παιδί, βράζει το αίμα του και πέταξε. Όχι. Να μην ξαναμπεί στο γήπεδο. Τιμωρήθηκε τέλος. Να μην ξαναμπεί στο γήπεδο. Να μετανιώσει που το έκανε, κατάλαβες. Να μετανιώσει πραγματικά. Αλλά δεν μπορεί να τιμωρείται μια ολόκληρη ομάδα και ένας κόσμος που περιμένει. Με μόνο γήπεδο. Με έναν άνθρωπο που πέταξε. Με έναν. Δεν είναι λογικό. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλα τα παιχνίδια. Εγώ μπορώ να το κάνω αύριο αυτά. Δεν θέλω να πάμε από την άλλη μεριά. Γιατί ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί να είναι πολύ χοντρό. Κάτι μεμονωμένο ενώ μπορεί να έχει πιο χοντρό, δηλαδή να πετάξει ποτήρι. Μία από τις πιο κατάπτυστες δικαστικές αποφάσεις που έχουν βγει ποτέ είναι υπέρ του Ηρακλή. Έπαιζε ο Ηρακλής στην Ευκαρπία. Και ένας ανόητος πετάει μια καρέκλα η οποία χτυπάει στο κεφάλι τον Εμπέντε. Ξέρεις τι αποφάνθηκε το δικαστήριο. Ότι πήρε ο αέρας την καρέκλα και πέρασε το κάτι. Δηλαδή έπρεπε να σκοτωθεί ο Εμπέντε ή να χτυπήσει. Έπρεπε. Και στο λέω και είναι εις βάρος ομάδας που αγαπάω. Εντάξει. Αγαπάει. Αλλά μιλάμε για τη γελιότητα της γελιότητας. Αυτός που πέταξε να δικαστεί με τους νόμους του κράτους επαυξημένος επί δύο. Δεν υπάρχουν νόμοι του κράτους. Γεια χαρά. Δεν υπάρχουν νόμοι σε αυτό το κράτος. Οι νόμοι βγήκαν για τους ηλίθιους και τα παράθυρα για τους πλουσίους. Πάμε επόμενη γραμμή. Οι νόμοι υπάρχουν για τους ηλίθιους. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, Ρατοπούλη. Τι έγινε, καλέ. Καλησπέρα. Καλά. Ο Γρηγόρης δίπλα είναι. Δίπλα είναι.
Δες τον λίγο να το πω. Πάρε ρε Γρηγόρη το φίλο, θέλω να σου μιλήσει. Έλα φίλε. Ναι. Γρηγόρη. Ναι. Χαιρετίσματα από το Διονέλη. Το Παναγιώτη. Ναι. Μαζί τα πίνετε φίλε. Ε. Μαζί τα πίνετε ο Λιονέλη, εσύ και ο Γρηγόρης. Σταμάτα ο Γρηγόρης. Θολώνει το μάτι και γίνεται σαν του Ανέστη Βλάχου γυάλινο. Ε. Ο Διονέλης μόλις με τελείωσε και φεύγοντας την Τρίτη από το δεύτερο χειρούμε, είπε τελείωσε. Να δώσει χαιρετίσματα τον Γρηγόρη. Ενοχλείσαι. Εγώ τι να έλεγχο, εσύ είσαι σουρωμένος. Εγώ μια χαρά. Βιάζεσαι να κλείσω, τι βιάζεσαι. Πας αργά, αρχίζεις να πούμε τα μαρσαρίσματα. Είπα τον Γρηγόρη, χαιρετίσματα τον Διονέλη. Ο Γρηγόρης ξέρει. Άμα κάνεις έτσι σίγουρα ξέρω ο Γρηγόρης. Με πάγο, με μεζέ. Ταλαιπωρημένος είμαι, βρε, ταλαιπωρημένος είμαι. Ταλαιπωρημένος είσαι. Σε βοήθησε. Ποιος τον βοήθησε. Σε βοήθησε ο Παναγιώτης. Ναι, ρε, πολλά. Και στην πρώτη και στη δεύτερη. Δύο φορές κάνατε έρωτα. Συνέχισε. Ξέρεις ποιος είναι. Πού να ξέρω ποιος είναι. Είναι ο οπαδός του Άρη, ναι. Ο οποίος πήδηξε και έπαθε ζημιά το πόδι του. Εντάξει. Ξέρεις για ποιον λέει ευχαριστώ. Όχι. Για τον γιατρό. Ποιο γιατρό. Το διευθυντή του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, ναι. Ο οποίος τον έκανε καλά. Πήγε στο Ιπποκράτιο και σε κάναν καλά. Συνέντευξη να δώσεις. Γιατί συνήθως όποιος πάει στο Ιπποκράτιο με ξύλινο παρτό βγαίνει έξω. Μπράβο. Μην φύγεσαι. Τώρα να, είδες πάλι. Τώρα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι να κάνω εγώ στο Ιπποκράτιο δεν πάω. Σε ένα κλίπ που είπαμε για τον Γρηγόρη, ευχαριστώ και σένα που πριν ένα μήνα μου είπες Νίκο, αν χρειάζεσαι κάτι, εμείς εδώ. Αυτό στο μεταξύ μας, ρε, όχι σάλια στο ραδιόφωνο. Βλάκα. Βγαίνει γιατί είναι ο παδάκι, δεν καταλαβαίνει. Μη, βγαίνει. Άστα γλυψίματα στους οπαδούς. Και με πολύ ωραίο τρόπο. Αργενώσετε. Δεν έχει κανένα. Άρα με βρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να με έχει βρίζει. Όχι. Βγήκε και με ένα πολύ γλυκό τρόπο. Γλυκό τρόπο. Πάει να πει ευχαριστώ σε ένα λαμπρό επιστήμονα. Λαμπρό επιστήμονα και εξαιρετικό παλικάρι. Παλικάρι στο Ιπποκράτιο. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Ένα λαμπρό επιστήμονα και ο οποίος είναι ανιδιοτελής. Και βγαίνει είναι γιατρός και είναι ανιδιοτελής. Ο οποίος δεν λέει ούτε ποιος είναι, μου λέει με τρόπο. Συνεχίζει του τι λες. Εγώ λέω Νίκο, καλά έκανες. Λοιπόν, ναι. Και λες με τον τρόπο σου ευχαριστώ. Καλό κουράγιο στην αποθεραπεία. Σου είπε. Ναι. Μόλις γίνεις καλά, ξαναπήρα από πάνω στην Γετονάρη. Γρηγόρη. Ναι. Είπα ευχαριστώ και στο Ραπτόπουλο που πριν ένα μήνα μου είπε περαστικά και ό,τι χρειαστεί. Μην το λες αυτό, Μην το λες τέτοια, τσατίζεται. Μην το λες. Δεν το βλέπεις. Όχι, εγώ δεν ξεχνάω. Σκούψε λίγο. Περίμενε λίγο. Σκούψε πίστε να σου κάνω μπουνιά. Με τα αυτιά. Έβγαλε ένα σπυρί μόλις τον είπες ευχαριστώ πάνω στο κεφάλι. Μην τα λες αυτά, ρε. Είναι μόνο. Άκου, άμα το λες ευχαριστώ, βγάλει σπυριά. Έλα εδώ, βλάκα. Όχι. Μια πρόσδα. Επειδή το είπε, εγώ δεν το ξεχνάω. Το είπε. Να σε ρωτήσω. Το είπε. Πες μου λίγο, γιατί το έχω απορία. Το θεωρώ πολύ βάρβαρο τραύμα. Πιο πολύ ξέρεις γιατί πήρα, τώρα θα σου απαντήσω την απορία. Όχι, στο παιδί ο απολογιστής που πήρε πιο πριν. Ξέρω, η αποθεραπεία πόσο θα πάει, κανένα χρόνο. Κοίταξε, όχι, γιατί να θα που λες. Εγώ ξεκίνησα το τέτοιο. Ξεκίνησα φυσιοθεραπείες. Δηλαδή δεν έπαθε ζημιά η υποδοκριμική σου. Ναι, τα φέραν όλα, εντάξει, τα φέραν όλα. Είναι τα φτιάξανε, ωραία. Είναι θηρίο, άστο. Νικόλα, καλή ανάρρωση, άστο. Έλα και από κοντά να κεράσουμε καφέ. Έλα, ένα λεπτό θα το φάω τώρα αυτό που λέω, πες τον βιάζεται. Λοιπόν, σε λίγο ένα μήνα πρώτα ο Θεούλης, αυτό το μήνα το Μάρτι, αρχίζουμε, πατάμε σιγά σιγά κάτω, φυσιοθεραπείες και προχωράμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νικόλα, να είσαι καλά. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με γραμμές για άλλα 22 λεπτά, 23 περίπου. Τα 390 είναι όχι γεμάτα, δύο γραμμές είναι ελεύθερες από ό,τι βλέπω. Μία γραμμή τώρα. Λοιπόν, Αλφα Μητρία κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχουμε 10 διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Death Wish με τον Bruce Willis. Αλφα Μητρία κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Είναι περιπέτεια. Του πήραν την οικογένεια, τώρα θα τους πάρει τη ζωή. Ο Bruce Willis εκπληρώνει κάθε ευχή θανάτου σε μια οργισμένη περιπέτεια από τον σκηνοθέτη των Hostel και Cabin Fever, Eli Roth. Εσύ θα το δεις, θα πας. Μ' αρέσουν αυτά. Δεν ξέρω αν θα πάω την Τετάρτη που λέμε, αλλά θα το δω. Ποια Τετάρτη? Αυτή που έρχεται. Αυτή, δεν έχει κύπελο. Κύπελο έχει. Όχι, κύπελο έχει μετά από 1,5 μήνα. Α, εντάξει.
Ενημερωτικά για εσάς οι οποίοι θα ασχοληθείτε και από το στίγμα που πρότεινες και στον κόσμο. Ναι. Όσοι παίξατε αυτό που σας είπε ο Ραπτόπουλος, δηλαδή ότι θα προκληθούν στο τελικό, περιμένετε τώρα τον Απρίλιο να γίνουν και οι ρεβάνς για να πληρωθείτε. Ναι. Θα μου πεις και εγώ αυτό που πρότεινα. Όταν θα ξαναγίνει. Έλα, έλα. Το πάμε. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Τι κάνετε. Όταν μας λες, παιδιά, μας ανεβάζει στο ηθικό, ναι. Τι λέει. Μόλις πάει τις αιματολογικές, θα του πέσει στο ηθικό. Ναι. Γρηγόρη, ξέρεις τι θέλω να σε διαφθώσω για κάτι πριν που είπες για τον παίκτη, για τον Μυραλάς. Να ξέρεις ότι έχει δικαίωμα συμμετοχή ο παίκτης, να γίνει αλλαγή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Άσχετα αν έχει αποβληθεί. Βέβαια, ρε φίλε. Πότε άλλαξε αυτό. Δεν ξέρω το νόμο, είχε ένα λάθος τέλος. Πότε άλλαξε αυτό. Όχι, πάντα έτσι ήταν ο κανονισμός. Ρε το κόκκινο, ρε. Δεν το ξέρω, πες. Έκανα λάθος, ρε παιδάκι. Μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, όπως και έκανα λάθος, πες. Πήγαινε αλλαγική. Αυτό που λέει ο Πάουκ έχει λάθος και ο Πάουκ, γιατί μπορεί να γίνει αλλαγή. Πήγαινε αλλαγική. Ο Πάουκ δεν είπε κάτι σε αυτό. Δεν είπε ο Πάουκ. Μπορεί να γίνει αλλαγή εξωματούχου τη ομάδα που λένε για τον προπονητή. Ναι, ο Πάουκ δεν είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλαγή. Είπε ότι έγινε ετεροχρονισμένα μετά το παιχνίδι. Δεν υπάρχει ετεροχρονισμένο. Μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, αφού λέει 75 λεπτά. Έχει χρόνο μέχρι και 15 λεπτά πριν το παιχνίδι, μπορεί να αλλάξει. Πάμε στα θέματα, πάμε. Τώρα, πάμε για τα θέματα. Πώς μας βλέπεις, ραπ, το χάσαμε το πρωτάθλημα έτσι. Ο Τσιγκουναράς, ούτε εξτρέμ, ούτε τίποτα. Μας έφερε το Μασούτ 630 χρονών. Το Μωρά που είναι πιο αργός από μένα. Ξέρεις, αυτό είναι ένα θέμα. Η κριτική που δεν γίνεται, αυτό με τρελαίνει. Ό, γιατί δεν κάνουμε. Ρεπόρτερ τη ΣΑΕΚ, κότες. Και οι φίλαθλοι, και original κότα γιατί εντάξει. Οι φίλαθλοι, ρε φίλε. Οι απλοί. Ο απλός ο κόσμος τα λέει. Ο απλός λαός. Θέλει κατεύθυνση δηλαδή. Όχι, δεν θέλει κατεύθυνση. Για να κάνει κριτική. Εδώ στον Ολυμπιακό, οι φίλαθλοι λένε για το Μαρινάκι και τον Καράπαπα, άντε αφήστε το παραμύθι και τα κλάματα, αφού δεν έχουμε ομάδα. Για σαν τους μάγκες, δεν έχουμε ομάδα. Ακόμα που θέλω να πω είναι ότι εγώ βασικά και όλοι οι αξίες δεν θέλουμε το πρωτάθλημα να το πάρουμε έτσι. Εγώ θέλω να γίνει το παιχνίδι Ολυμπιακός. Πάω και θέλω να πάω και να κερδίσω τον πάγκο. Καλά, πάρ' το εσύ και μη σε θέλω να έρθω και να το παίξω στα ίσια. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιο πρωτάθλημα. Αυτά λένε και οι παοξίδες πέρυσι με τον Κύπελλο και με τον Παναθηναϊκό. Κάναν όρια και σου βάλαν και κόλλο ψάκι. Άστο τώρα. Τι λένε και οι παοξίδες. Ξανθιώτη. Εντάξει, τι λέτε εσείς. Ερώτηση. Ας υποθέσουμε ότι παίζει τελικό Κυπέλλου πάω ΚΑΕΚ. Και μένει δύο μέτρα offside τώρα. Ούχο και μισό μέτρο ή ένα και βάζει γκολ. Ναι, δεν θα το πανηγυρίσει. Δεν απίστευε αδίκη. Αλήθεια. Θα το πανηγυρίσω γρήγορα. Όχι, θα απίστευε αδίκη. Δεν θα το χαρώ. Ρε, εσύ, άλλο λέω. Δεν λέω ότι το επιζητά. Ναι, θα απίστευε αδίκη. Ναι. Θα είναι θεία αδίκη, ναι. Αυτό. Μην ξεχνάμε και πέρσι πώς με κέρδισε ο Πάγκο στην Τούμπα. Που βγήκε μπάλα ένα μέτρο out και εκεί ο βοηθός δεν το είδε. Μπροστά τα μάτια. Ναι, ρε παιδιά, αυτά όμως που λέτε είναι μεμονωμένες φάσεις. Αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός είναι σμπροξήματα χοντρά. Ναι, δηλαδή ρε, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι μεμονωμένες φάσεις. Εγώ που είμαι έξω από το οπαδικό κομμάτι, λέω ότι ναι, ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε στον goal offside. Ωραία. Για μένα το μάτς το οποίο ήταν τον καρατή αδικία ήταν με τον Παναθηναϊκό το 4-0. Αλλά και το κομμάτι του Ολυμπιακού είναι σέρνω όλη την ομάδα του Ολυμπιακού με πλάγια ότα ανάποδα, με φάουλα ανάποδα. Το σέρνω όλο το οικοδόμημα για να κερδίσει. Άλλο είναι αυτό είναι αλητία. Και άλλο να έχω τη διαιτησία στις τιμένες φάσεις, στις μεμονωμένες φάσεις, ας πούμε. Θα σου πω επίσης, και κάτι άλλο. Δεν θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν βγάζει λάδι από το φύλλο αγώνας. Να το ξέρετε αυτό. Θα ξαναγίνει το παιχνίδι. Και θα είναι απλά κυκλισμένο των θυρών. Αυτή θα είναι η ποινή του ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω εγώ. Για δούμε. Έτσι πιστεύω. Άρα, καλό μεσημέρι, παιδιά. Θόδωρο, αυτό που ρωτάς το απάντησε έναν φίλο προηγουμένως. Αν είχες επιπτώσεις, δεν απαιτούσε ποτέ να διαδάξει παιχνίδι του Ολυμπιακού. Παρακαλώ. Ο φόβος φυλάει τον άνθρωπο, ρε φίλε. Τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Ο ανθρώπινος και ο θεϊκός νόμος τον κρατάει. Ναι, φίλε. Ναι, το ακούσαμε το σφύριγμα τσομπάνι. Έλα, εγώ είμαι τότε. Τι έγινε, ρε Μίτσο, σφυρίζει κιόλα. Για να καταλάβω από τι είμαι σειρά μου. Αν να καταλάβεις ότι από την αναπνοή σου είναι χειρότερη από τη δική μου. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Με τον Νίκο συμφωνώ από την Καστοριά 100%. Να το κοιτάξω. Λοιπόν, εμείς οι Πασοκατζίδες έτσι είμαστε. Οι Πασοκατζίδες. Ναι. Λοιπόν, ναι. Κάτι άλλο τώρα. Τελικά, κόκκινε εσύ που τα ξέρεις όλα στον τον Αμερικάνο, ποιος ήταν αυτός που πήγε ο Αχιλλέας. Που του λες δεν είναι μονική, δεν ξέρω. Τελικά ο διαιτητής πού χτυπήθηκε με αυτό το χαρτάκι. Στο σβέρκο, στο μάτι ή στο χείλι. Στο μάγουλο. Στο χείλος. Το σβέρκο γιατί το είχε το κουλαρό. Το σβέρκο γιατί το είχε. Το κουλαρό γιατί το φόρουσε. Να πάρεις να ρωτήσεις γιατρό. Τι λες δεν ξέρω τότε.
Γιατί μου μίλησε για το κολάρο. Μου έκανε μια ερώτηση και τον απάντησε. Για τον Κασαμπή. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Εγώ έρχομαι, είμαι διαθετημένο να έρθω εκεί στη Τούμπα, να κάτσω από φώτο τον Γκαρσία και 10 Ολυμπιακοί, όποιο θέλει να έρθει, θα κάτσουν εκεί που καθόταν το παλικάρι και θα πετάξονται από ένα ρολό, θα το δώσουμε και θα το πετάξουν χωρίς να το ξεχωρίσουν να ξετυλίγεται. Ένας-ένας θα πετάξει, θα δούμε, θα μου κάνει σημάδι, θα με στείλει στο νοσοκομείο. Πόσο χρόνο είναι, Μίτσο? Εγώ, ναι. Το 50 γεννήθηση είμαι. Το 50. Δηλαδή είσαι 68. Ναι, μπράβο. Άσεις μαγκές για κανένα νεότερο. Από όλα αυτά. Άσεις μαγκές για κανένα νεότερο. Κοίταξε. Δεν ειρωνεύομαι, σοβαρά μιλώ. Μέρα παραμέρα άλλαζα αυτά τα ρολά στη μηχανή. Ξέρεις πόσο έχουν περάσει από τα χέρια μου. 60 γραμμάρια ζυγίζει. Και τι σημασία έχει? Με εκείνο εκεί μπορεί να τραυματιστείς στο σβέρκο. Θα φορέσεις κολάρο, θα φορέσεις γυαλιά, επειδή είσαι ένας μπαστουνόβλαχος από την Ούτσανα, ναι. Μάθε λοιπόν ότι η ταχύτητα με το βάρος, ναι. Θα τα πολλαπλασιάσεις αυτά δύο και τότε, ναι. Θα κάνεις πόρισμα. Βάλε και τα μέτρα. Δύο αυτοκίνητα, φυσικά. Βάλε και τα δύο μέτρα. Αυτοκίνητα. Τα οποία συγκρούονται με τοπικά με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορούν να χνεκρούς, ναι ή όχι. Ναι. Τότε να καταλάβεις. Μία πέτρα όταν την πετάς στα 10 μέτρα στο κεφάλι, πότε είναι πιο επικίνδυνο, στα 10 ή στα 50? Πότε είναι πιο επικίνδυνο? Η ταχύτητα δεν μειώνεται. Είναι συντελεστής. Η ταχύτητα ανάλογα επί τη μάζα, επί. Για πες το κόκκινε. Άιντε. Για πες το, όχι, να μας πει το. Επιστημονικό σου. Καλησπέρα, παιδιά. Φυσικό θα ρωτήσω και εμένα. Ξέρεις και φυσική. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Επειδή η ΑΕΛ ζήτησε να γίνει doping control στους παίκτες της ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι, θα δούμε τι θα γίνει και θα γελάσει όλος ο κόσμος. Και επειδή το ζήτησε, τι θα γίνει. Και άμα γίνει, τι σημαίνει. Ότι θα έχουν κάτι. Παρακαλώ. Κοιλιά κάναμε, λέ. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Έλα, γεια σου, κόκκινα. Γεια σου. Καλά. Καλά. Λοιπόν, καλά ρε Ραπτόπουλε. Τι λες πάλι ρε φίλε. Είσαι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Λες ότι η ΑΕΚ παίρνει σφυρίγματα, κάνει ράνι, τα πιο πολλά σφυρίγματα. Ο ΠΑΟΚ τι κάνει ρε φίλε? Παίρνει λιγότερα από σένα. Δεν παίρνει λιγότερα, καθόλου λιγότερα. Έχει παίρνει πολύ λιγότερα από αυτά που έχει επενδύσει. Αν θα το πω αλλιώς. Τότε, εντάξει, αυτό δεν έχει βάση όμως. Έχει βάση. Εγώ πληρώνω. Ό,τι δίνεις πρέπει να παίρνεις. Εγώ πληρώνω, εγώ πηδάω. Τι απειδείξε αυτό, δεν πληρώσει. Έτσι, ρε φίλε. Έτσι είναι, ρε φίλε. Ολόκληρη κούπα δεν σήκωσαν με τα σφυρίγματα. Αυτά ήταν πέρσι. Τα περσινά σφυρίγματα τη κούπα τα πήρε ο ΠΑΟΚ. Με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Αυτό το πάμε πολλές φορές. Αυτό όμως είναι άλλο και την ΕΠΟ που την παίρνει είναι άλλο. Παίρνει την ΕΠΟ, υποτίθεται και εσύ έχει περισσότερα σφυρίγματα. Αυτό λέω. Πάει στις ενώσεις, παίρνει τις ενώσεις και η ΚΕΔ. Βοηθάει το Μελισσανίδη. Ο γραμμένος είναι υπόλογος στο Σαββίδι. Για μένα. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΞης και οργανωμένος και μη οργανωμένος, θα έλεγα γραμμένο. Εντάξει, κάτι περιμένω από σένα περισσότερο. Εντάξει. Φίλε, θα σου πω, παίρνω δύο σφυρίγματα. Άντε, μπράβο. Πήρε τις εκλογές της ΕΠΣΙΜΟΥ στην πλάτη του Σαββίδι. Έγινες πρόεδρος της ΕΠΟ στην πλάτη του Σαββίδι και βάζει goal offside η ΑΕΚ με στο Περιστέρι. Αυτό θα του έλεγα εγώ του Μάγκα. Αλλά δεν τολμάτε να πείτε τίποτα εδώ, είναι Θεσσαλονικιός. Όπως ο Γκαγκάτσης. Κουτσούκου με τον κόκκαλη, τσιμουδιά εδώ επάνω. Επαναστάτης. Συνέχισε τώρα. Τι offside ρε εσύ, γιατί δεν παραπέμπτηκε ο βοηθός και ο βοηθός. Πώς πω, τι. Γιατί δεν παραπέμπτηκε. Και εμένα τι με νοιάζει. Εγώ ακόμα έχω 2,5 πρεσβειοποία, μακριά βλέπω. Ρε φίλε, αυτό το διάβασα στο ίντερνετ ότι το δικαιολογεί μέχρι και η UEFA ήταν χιλιοστά. Τι με νοιάζει εμένα ρε, άμα δώσω εγώ κρουασάν, ο επόπτης πρέπει να το σηκώσει πριν γίνει πάσα ρε, πλάκα κάνεις. Στην Ελλάδα. Επόμενη γραμμή, σ' αγαπώ πολύ, σ' ωραίος, αεξής, μπάει. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Δύο πραγματάκια γρήγορα γρήγορα. Πες τα. Καταρχήν παραδέχομαι τους αεξίδες που θέλουν, δεν θέλουν τιμωρία και θέλουν να παιχτεί αντρίκια το πρωτάθλημα στο χορτάρι. Όπως και θα παρακαλούσα να μην τσουβαλιάζετε, να μην τσουβαλιάζετε και τι εννοώ. Μεγάλη μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ. Θέλει το μάτς να ξαναγίνει με τον Ολυμπιακό και να παιχτεί στο χορτάρι.
Θα σου πω προσωπικά ραπ και κόκκινε. Δεν μου λες. Ένα λεπτό. Και μου λες ότι θες. Όταν έφυγε ο Ίβιτς από τη λεωφόρο, θέλανε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να παιχτεί το μάτς στο χορτάρι. Καταρχήν. Δεν του άκουσα. Γιατί... Χλωμούς τους έβλεπα. Ναι. Να πω. Να σε ναι, πω. Δεν σα ακούω. Χλωμό σε βλέπω, ναι. Άκου λίγο. Δεν βγάλανε καμία ανακοίνωση. Το παιχνίδι είχε ξεκινήσει, πεζόταν μπάλα και ένας αναγκέφαλος πήρε κουτάκι μπύρας. Άλλο λέω εγώ. Αναγκέφαλος πήρε το κουτάκι μπύρας. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είπανε όχι, εμείς δεν γουστάρουμε. Θέλουμε να πάρουμε να πούμε το μάτς να το παίξουμε στα ίσια. Το είπανε. Δεν τους άκουσα εγώ. Τώρα, αν είμαι κουφό από τον αυτοκίνητο κόκκινο και έχω εγώ από τον άλλο που έχω, δεν ξέρω να σου πω, ναι. Άσε με να μιλήσω. Να μιλήσω για να τη λογηθώ. Εξετάστηκε ο Ίβιτς από γιατρό του αγώνα. Χρειάζεται τι εξετάστηκε ο Ίβιτς. Του έγινε ράμα. Άσε με να μιλήσω. Άσε το παραμύθι τώρα σε μένα. Αυτά πες στο μπούζο, μην τα λες σε μένα. Εγώ κατακρίνω το γεγονός ότι κάποιος πέταξε ρολό ταμιακής μηχανής. Είναι απαράδεκτο και πρέπει να τιμωρηθούμε. Ισχυλότατα. Αλλά και ο Ολυμπιακός, άκου λίγο, και ο Ολυμπιακός που έφυγε οικειοθελώς από το γήπεδο δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Και ο κανονισμός λέει του κάπου ότι πρέπει να πέσει βιτασίτη. Βρε απόλυτα. Άρα, θα σου πει και ο Ολυμπιακός. Άρα που καταλήγουμε. Να γίνει ένα συμβιβασμό στα δικαστήρια, ναι. Και να πούν να γίνει το παιχνίδι αντρίκια στο χορτάρι. Δεν γιατί αντιλέγω εγώ με αυτό. Τα επόμενα 20 και 30 χρόνια δεν πήρε το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Θέλω να, θέλω να μου λένε ότι το πήρε αντρίκια στο γήπεδο και να κερδίσω και γαύρο. Εγώ στο άλλο διαφωνώ που λες. Ότι είπαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να γίνει το μάτς στην Τούμπα ξανά. Στον επόμενο. Δεν είπαν στη λεωφόρο να ξαναγίνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Όμως αυτό σου λέω. Αλλά κάνεις πως δεν ακούς. Το κουφό κάνεις κι εσύ. Σαν τον Καβαθιώτη τότε στο TV Μακεδονία. Ναι. Κώστα. Μάλιστα. Ακούς. Βέβαια, είσαι το αγαπημένο του κυρίου Κόκκινου. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν έχουμε προβλήματα, εντάξει. Να σε πω κάτι ρε. Ναι. Ξέρεις ότι αυτός ο προπονητής πριν δύο εβδομάδες, αν δεν γελιόμαι, πριν δύο εβδομάδες έκανε ακύρωση σκολικοειδήτητος. Ναι. Το ξέρεις. Ναι. Και είναι, ναι. Υποτίθεται ότι τους εξετάσεις αν έκανε εξονική και τα λοιπά. Τις έχουμε, ναι. Σε έκανε για αυτό το δεν παθαίνεις, αν έπεσε κάτω, δεν φοβήθηκε μήπως έγινε κάτι... Στην ακύρωση που έκανε πρόσφατα. Σκίστηκε η κοιλώτα, κύριε Κώστα, σιγά τώρα. Ε? Η κοιλώτα σκίστηκε τώρα, τι λέτε. Τι σκόρικο είδα. Και κάτι άλλο να σου πω, ρε. Τι σκόρικο είδα. Ο άλλος κάνει μπαλονάκι και την άλλη μέρα πάει και κάνει σεξ με Ρωσίδα τώρα. Πλάκα κάνεις. Τι σκόρικο είδα. Καλά, και κάτι άλλο να σου πω. Ναι. Αυτός ο Μωράν έπαιζε στον Άρη. Ποιος ο Μωράν. Ο Μωράν στον Άρη. Ναι. Στη θέση του Μουμίν δύσκολα θα έπαιζε βασικός. Όχι, να σου πω ρε εσύ. Ναι. Αυτός τρεις φορές έχασε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου μόλις μπήκε και μία έφυγε μπροστά και έπεσε, πρωτού στα 20 μέτρα έπεσε κάτω μόνος. Αυτό τον παίκτη Ευρωμελισσανίδης θα πάρει από το κοντό το πρωτάθλημα. Το Μωράν. Γι' αυτό γελάω τώρα. Καλά κάνεις και γελάς. Και εγώ γελάω και λέω στα 60 χίλια τι σας έφερε ο Μελισσανίδης. Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Σινεμά θα πάτε ο κύριος Γερμανός Λεοντιάδης, ο κύριος Νίκος Χαλκιάς, ο κύριος Δημήτριος Χαριτάκης, ο κύριος Μωυσής Αϊναλής, ο Παρουσίδης Κωνσταντίνος, ο Σάκης Αναστασίου, η Λία Τζανιδάκη, ο Ιωαννίδης Ιωάννης, ο Δημήτρης Καραχάλιος και ο Αντώνης Γιαρτζής. Τι σημαίνει αυτό? Θα δείτε την ταινία τη Τετάρτη που μας έρχεται στην Avant Premiere. Από πού θα τα πάρουν τα εισιτήρια? Θα μιλήσουμε με την γραμματεία. Με τη Λίλα Γουρίου. Γερμανός Λεοντιάδης, Χαλκιάς Νίκος, Χαριτάκης Δημήτριος, Αϊναλής Μωυσής, Παρουσίδης Κωνσταντίνος, Σάκης Αναστασίου, Ζανιδάκη Λία, Ιωαννίδης Ιωάννης, Δημήτρης Καραχάλιος και Γιαρτζής Αντώνης. Γιαρτζής. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που παίρνω, είμαι πολλά χρόνια Κροατής, αλλά είναι η πρώτη φορά που έτσι παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή. Ορμόμενος βασικά από έναν ακροατή, ο οποίος σχεδόν επί καθημερινής βάσης παίρνει τηλέφωνο από την ΑΕΚ, από την Καστοριά ο κύριος, με τον οποίο συμφωνώ σε όλα αυτά που έχει πει, αλλά απλώς να του επιθυμίσω ότι έχει μια ασθενής μνήμη. Λέγοντάς ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει, αν θυμάμαι καλά, εγώ είμαι περί στα 40 ετών, μεγαλύτερο σκάνδαλο που είχε γίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά τα μεγαλύτερα τέλος πάντων, ήταν η επανάληψη του αγώνα στο 89 λεπτό που είχε διακοπεί στο ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1, τη χρονιά που είχε πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, το 89-90 αν θυμάμαι καλά, επανάληψη του αγώνα, όχι το υπόλοιπο του αγώνα για επεισόδια, επαναλήφθηκε ο αγώνας στη Ρόδο, όλος ο αγώνας,
και η ΑΚ από εκεί που έκανε 0-89 λεπτό κέρδισε ένα 0. Έτσι, αυτό για επιθύμηση της μνήμης να πει στα εγγόνια του ότι το πάμε να μην υπάρχει ρετσινιά. Εγγόνια. Ένα αυτό. Όσον αφορά βασικά είμαι φίλος του Ηρακλή, είμαι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Να πω ότι και τα δύο και τα μεν και τα δεν ήταν καραγιοζηλίκα. Το ένα ήταν το ένα μεγαλύτερο το φερνό του Ολυμπιακού ή το μικρότερο το περσινό με τον Ήβιτς. Δεν πάβει και τα δύο για μένα, σαν φίλαθος, υγιός να είναι καραγιοζηλίκα. Θα πάτε δεν λίγο στο ερασιτέχνη να βοηθήσετε ή θεωρείτε χαμένη υπόθεση. Εγώ προσωπικά, εντάξει, επειδή βλέπω την γενικά η όλη διαδικασία, η θέση που ακολουθήθηκε ήταν καθαρό σε υγιής και φερέγγια. Εγώ προσωπικά πέρσι είχα δύο χρόνια να πάω στο γήπεδο, είτε πηγαίνω είτε πηγαίνω, εγώ έχω πάρει και το διακείας μου, δίνω και λεφτά ξεχωριστά, όπως και σήμερα μπορεί να μην πάω, αλλά θα πάρω μια πρόσκληση των 20 ευρώ. Αυτό ήταν το ανεκάτερο. Και τελευταία μια παρατήρηση σε ένα κυρίως Κώστα, ναι. Να σου πω. Καλό θα είναι, επειδή ξέρεις μπάλα, οι παρατηρήσεις σου, οι όποιες παρατηρήσεις σου, να είναι με γνώμονα, όχι το αποτέλεσμα μόνο. Ναι, δηλαδή ναι, πολλές φορές βλέπω δηλαδή ότι για να βγεις για να μπουν εκτιμήσεις σου σωστές, π.χ. λέω τώρα έτσι, παράδειγμα, η άκοντος είναι σκασμένη και λες τα λοιπά, όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχασε όμως από τις δυνάμεις της. Δηλαδή στο 0-1 ο άλλος μου χάνει να κάνει το 0-2 ο Τζιγκρίνσκι σε κενή αιστεία και του παίρνει ο άλλος την μπουκιά από το σώμα στο 70 λεπτό. Άμα τι θέλω να πω, άμα γίνει το 0-2 δεν θα λέγαμε για κούραση, ούτε θα λέγαμε ξέρω εγώ, για το μπακ που δεν έκλεισε και βγήκε ο Σιμόες κτλ. Αυτό καλό που έλεγα πάντως, έτσι. Okay. Και κάτι τελευταίο και κλείνω, λίγο μεγαλύτερο σεβασμό στον Ηρακλή. Όχι από σένα, να μου πεις τώρα εσύ δίνεις κερακλειδές, εδώ πέρα δεν σε σεβάστηκαν οι ίδιοι κερακλειδείς. Έχεις δίκιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λίγο περισσότερο σεβασμό στον Ηρακλή. Okay. Δεχτών. Λοιπόν, με την αφορμή του φίλου να πω ότι σήμερα το βράδυ γίνεται ο ετήσιος χορός του Ερασιτέχνη Ηρακλή. Θα πας Γρηγόρη. Όπου μέρος των εισόδων θα διδεθεί για τις ανάγκες του lockdown Ελλάδος. Κράτηση στο 2310-207-715. Στο Focus Call θα γίνει, πιο συγκεκριμένα. Θα πας Γρηγόρη. Εκεί όπου θα συμμετέχουν ο Κωνσταντίνος και Ματθαίος Σαχουρίδης, ο Σταύρος Φωτιάδης, ο Δημήτρης Ξοχοίδης, ο Κώστας Καραγγέλης, η Ντίνα Παπαϊωάννου και ο Ηλίας Λεοντής. Θα πας Γρηγόρη. Για τους φίλους του Ηρακλή, αυτό για να ξέρετε πώς, τι, γιατί βοηθάμε έτσι την ομάδα την οποία αγαπάμε. Θα πας Γρηγόρη. Παρακαλώ. Σε κάνω μια ερώτηση, με αγνοείς. Δεν υπάρχει λόγο να απαντήσω. Όχι, θα πάει ή δεν θα πάει. Δεν υπάρχει λόγο να απαντήσω. Δεν θα πάει. Εντάξει, πάμε. Πες ό,τι θέλεις. Ακούγομαι. Λέει να πάνε άλλο, αυτός δεν πάει. Πες ό,τι θέλεις. 20 ευρώ, τέλη του μήνα, κοινόχρηστα, Σε καταλαβαίνω και αυτό. Για παρατήρηση. Δεν θα πάει δηλαδή. Πάμε επόμενη γραμμή. Να πάνε άλλοι. Μιλάει ο άνθρωπος. Μιλάει ο άνθρωπος. Ή μαγειρίστε τον κόβο, και σε ρωτάω. Κλείσου το μικρόφωνο. Σε ρωτάω, θα πας Γρηγόρη. Και πάει στον Αγίου. Δεν απάντησε. Έλα ρε φίλε. Θα πας Γρηγόρη. Έχουμε γραμμή, παιδιά. Δεν θα πάει, δεν θα πάει. Γραμμή, έχουμε γραμμή. Δεν θα πάει. Λοιπόν, ακούω την άποψη ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ήταν κομιλφό. Τι ήταν, όπως θα πρέπει να είναι. Όπως θα πρέπει να είναι. Καλιαρδά του. Τι να σπάζεστε αυτή. Λαλά. Ναι. Ήταν. Κάνανε του μπεκί για το... Ήτανε πολύ ήσυχη. Ναι. Καμία του. Κανένα του μπεκί. Αυτό το διαπιστώνεις όταν τελειώνει ο αγώνας. Α, μιλάς για αυτά που γίνανε έξω. Όχι. Όχι, όχι. Μιλάει το ότι ο Μάς δεν έγινε. Ο Μυραλάς έκανε μια χειρονομία. Ο Μυραλάς εκτελεί τα κόρνερ. Τυχαία την έκανε την χειρονομία. Ναι, είναι υποθετικό όμως το. Όχι, είναι έξυπνο. Αυτό που λέμε. Πολύ έξυπνο, αλλά υποθετικό. Είναι έξυπνο. Βρεπανέξυπνο, αλλά είναι υποθετικό. Αν δεν ήταν το ρολό. Θα ήταν κάτι άλλο, λέει ο άνθρωπος. Είναι υποθετικό. Σωστά, είναι έξυπνο, όμορφο, αλλά είναι υποθετικό. Τεκμηριωμένο και πανέξυπνο. Μπράβο. Προφή για σκέψη. Σωστή. Δεν διαφωνεί κανείς, αλλά είναι υποθετικό, το ξαναλέω. Σωστό. Δεν έχει σημασία το ότι είναι υποθετικό. Ναι, είναι. Άλλο να έχουμε να μιλάμε με πραγματικά γεγονότα και άλλο να υποθέτουμε αν γινόταν αυτό και αν γινόταν εκείνο. Πολύ προχωρημένο είναι, αλλά στο ξαναλέω είναι υποθετικό. Να είσαι καλά. Yeah. Παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Παοξής είμαι, ήθελα να τοποθετηθώ κι εγώ. Να τοποθετηθώ. Καταρχήν για το παιχνίδι. Ναι. Σύμφωνα με την ομολογία που υπάρχει. Έτσι πως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ναι. Ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα αν είναι δίκαιο ή άδικο, πρέπει να πάει για αυτό το αντικείμενο, ρολό. Και ο Ολυμπιακός για διευθύνση του αθλήματος. Δηλαδή πρέπει να δημιουργηθεί ο καθένας ανάλογα. Λοιπόν, απλά αυτό που ήθελα να πω τώρα χαριτολογώντας,
ότι για την χθεσινή πήρα προχθές πήραμε το λογαριασμό. Το έχουμε ακούσει, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τελευταίο. Παίξτε σήμερα Μάλαγα Άσο, Βαλένθια διπλό. Είναι πάνω από 7,5 φράγκα, 8 φράγκα απόδοση και τα δύο. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που έγινε στην Τούμπα. Καταρχάς για μένα το μάτς σωστά διακόπηκε. Απλώς θα πρέπει να ξαναγίνει όλο αυτό το σκηνικό. Αλλά και κλεισμένο των θυρών. Γιατί είναι άδικο για τον ΠΑΟΚ να χάσει έτσι το πρωτάθλημα. Είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ? Όχι, δεν είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Γάβρος είμαι. Γάβρος. Όταν... Και ναι, είμαι υγιής φιλάθλος, έτσι. Και το πιστεύω. Μάλιστα. Φέτος δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να χάσω το πρωτάθλημα, που το έχω χάσει κιόλας και δεν με ενδιαφέρει. Βασικά δεν δείχνεις να το αξίζεις. Δεν είναι ότι δεν το αξίζω. Και άλλες χρονιές δηλαδή που δεν το άξιζα και το έπαιρνα και ήταν ευρώμικα πρωτάθληματα, έτσι. Δηλαδή και από την ΑΕΚ έχω στερήσει. Και φέτος βλέπω και ότι είναι ξεκάθαρη και αδικία άμα το έπαιρνα, ας πούμε. Μάλιστα. Και φέτος το αξίζει πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, παίζει ωραία μπάλα. Και η ΑΕΚ, αλλά περισσότερο ΠΑΟΚ. Και βλέπω, ας πούμε, και τους ΑΕΚΔΙΔΕΣ που... Αθηναίος είσαι? Ναι, Αθηναίος. Περιοχή? Πολυδέντρη. Πολυδέντρη, μάλιστα. Να είσαι καλά. Κηφισιά κοντά. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Αυτά που λέτε, μην περιμένετε άλλοι. 7,5 ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Μην το ακουμπάτε. Ξέρει τι σας λέει. Το ζαβό. Εντάξει. Και πάνω από 9 φράγκα, όπως μου λέει ένας καλός φίλος, είναι αυτά τα δύο. Ναι, σωστά. Είναι 8,8 στον ΟΠΑΠ, είναι πάνω από 10 αν τα παίξετε οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίχου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Καναλάκη, τον Κωνσταντίνο Γιαλαμά και την Τάνια Δήμου. Πρώτα Θεός τα λέμε αύριο, να είσαι καλά. 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 Πρώτα Θεός τα λέμε